να επιλέγετε ανάμεσα στα ναυάγια που προτείνουμε. Δυστυχώς το Facebook μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μόνο δύο επιλογές. Οπότε κάθε ναυάγιο που παρουσιάζουμε σε αυτή τη διάδα για την επόμενη εβδομάδα θα παραμένει το ένα και θα προσθέτουμε κάποιο άλλο. Δύο πράγματα μόνο γι' αυτό. Ευχαριστώ καταρχάς που πήγατε στη σελίδα και ψηφίσατε. Είχαμε 67 ψήφους, εκ των οποίων το U133 πήρε περίπου 46-47 ψήφους έναντι του ατμόπλιου Artemis Pita που είναι βυθισμένο στη Μήλο. Στη σημερινή παρουσίαση, θα παρουσιάσουμε το γερμανικό υποβρύχιο U133, το οποίο βρίσκεται βυθισμένο κοντά στο ακροτήρι Τούρλο, στα βόρειο-ανατολικά της Αίγινας. Όπως και με την προηγούμενη παρουσίαση, η σημερινή θα αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, μετά την παρουσίασή μου, θα καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Γκαλόν, ο οποίος θα μιλήσει, θα κάνει μια ιστορική αναφορά για το ναυάγιο. Στη δεύτερη ενότητα, θα συνομιλήσουμε με τον καλεσμένο μας για σήμερα. Και στην τελευταία ενότητα θα φιλοξενήσουμε ερωτήσεις και σχόλιά σας στο chat, τα οποία όλο το πάνελ, εγώ, ο Δημήτρης ο Γκαλόν και ο προσκεκλημένος μας θα μπορέσουμε να απαντήσουμε. Έχουμε λοιπόν κοντά μας να καλησπερίσω τον Δημήτρη Γκαλόν. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, φίλε? Τι να γίνεται, εντάξει, Γερμανία, Βόρεια. Μου κάνει εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε τρεις άνθρωποι στο πάνελ. Ο ένας είναι στην Αθήνα, ο Στάθης είναι στη Χαλκιδική και εγώ είμαι στο Αμβούργο στη Γερμανία. Και εντάξει, τεχνολογία, ωραία πράγματα. Έτσι, φίλε. Αυτά έχει η πανδημία και το lockdown. Θέλω να πω κάτι, Δημήτρη, και το συζητάγαμε και αυτές τις μέρες. Θέλω να πω ότι σε κάθε μας παρουσίαση θα προσκαλούμε, φιλοδοξούμε έτσι, να έχουμε ομιλητές οι οποίοι έχουν συμμετάσχει ή συνεισφέρει στην έβρεση, στην εξερεύνηση και στην ταυτοποίηση και ανάδειξη του εκάστοτε ναυαγίου που πρόκειται να παρουσιαστεί. Θέλω να πω κάτι και να μεταφέρω βέβαια και τη δική σου επιθυμία, ότι σε αυτή τη συζήτηση σήμερα, μάλλον πριν από αυτό, θέλω να πω ότι η Scuba Life, ναι, και εγώ προσωπικά έχουμε βουτήξει αρκετά από αυτά τα ναυάγια, όμως αυτή η παρουσίαση έχει να κάνει με τη συνεισφορά όλων όσων στο παρελθόν έχουν ανακαλύψει, όπως κάναμε και στην προηγούμενη παρουσίαση, έχοντας προσκεκλημένο τον Αντώνη το Γράφα. Έτσι λοιπόν και σήμερα, δεδομένου του U133, προσκλήθηκε ο κύριος Κώστας Τοκταρίδης, ο οποίος ξέρουμε ότι έχει συμμετάσχει και συνεισφέρει αρκετά στην έβρεση και την, ας το πούμε, ταυτοποίηση και ανάδειξη του ναυαγίου. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι να ευχαριστήσω τον Ερίκο Κρανιδιώτη, ο οποίος μου έστειλε ένα βίντεο, το πιο πρόσφατο τέλος πάντων βίντεο που εγώ μπόρεσα να βρω, του ναυαγίου, το οποίο τραβήχτηκε πέρσι το Γενάρη δηλαδή του 2019, και βέβαια θα το προβάλλουμε στην πορεία μας. Δημήτρη, με ιδιαίτερη χαρά όμως θέλω να καλωσορίσω και το σημερινό μας ομιλητή και καλεσμένο, το Στάθη τον Παραμάτη. Καλησπέρα, Στάθη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και εσάς. Γεια σου, Στάθη. Γεια σου. Χαίρομαι που σε έχουμε μαζί μας. Θα μας τα πεις από πρώτο χέρι. Σαν μια εξήγηση, ο Στάθης είναι ο πρώτος άνθρωπος που εντόπισε και καταδύθηκε στο ναυάγιο 44 χρόνια μετά τη βύθισή του. Έτσι, και έτσι. Θα ελπίζω να μας πει ιστορίες οι οποίες είναι από πρώτο χέρι. Στάθη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που και εσύ και ο γιος σου που είναι δίπλα σου, ο Κώστας ο Παραμάτης, αποδειχθήκατε την πρόσκληση και είστε κοντά μας να ακούσουμε πολλές και ενδιαφέρουσες ιστορίες που σπάνια μας δίνεται η δυνατότητα, πόσο μάλλον εμάς, αλλά και το ευρύ κοινό που μας ακούει και μας βλέπει αυτή τη στιγμή, να πληροφορηθούν από πρώτο χέρι στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, για την ανακάλυψη και την πρώτη κατάδυση που έγινε μετά τη βύθιση του υποβρυχίου από εσένα τον ίδιο. Λοιπόν,
Πριν ξεκινήσουμε, Δημήτρη, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, θέλω να σου απευθύνω μία ερώτηση. Πριν συνεχίσεις, κατά πρώτον, μία μικρή διακοπή όσον αφορά το θέμα του Κώστα του Θοκταρίδη. Ήταν βασικό και το θέλαμε τον Κώστα Θοκταρίδη να είναι μαζί μας, διότι είναι φυσικά ο πρώτος ο οποίος ταυτοποίησε το ναυάγιο στα το ΓΙΟ 133. Ο Στάθης το βρήκε, αλλά ο Κώστας Θοκταρίδης το ταυτοποίησε το 1996 σαν U133. Εντάξει, και θέλαμε να είναι μαζί μας για να μας πει τουλάχιστον, τέλος πάντων, δεν έκασε ίσως κάποια άλλη στιγμή. Έτσι, σε κάποιο μελλοντικό ναυάγιο ή σε οποιαδήποτε άλλη συζήτηση στο μέλλον. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε λιγάκι και ουσιαστικά σου απευθύνουμε με αυτή την ερώτηση, ήθελα να σου ρωτήσω το εξής. Επειδή πρόκειται για ένα ιδιαίτερο μέσο, πολεμικό μέσο, θέλεις να μας πεις δύο λόγια πριν ξεκινήσεις την παρουσίασή σου. Ποιος ο ρόλος των γερμανικών υποβρυχίων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Ναι, βέβαια. Κατά πρώτον, θα πρέπει να πω ότι το συγκεκριμένο ναυάγιο, σαν ναυάγιο, είναι μία μικρή ψηφίδα ενός ολόκληρου παζλ. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα, να μην κολλήσουμε μόνο στο ναυάγιο. Γιατί αυτό το κομματάκι, ας πούμε, το U133, ήταν ένα μικρό κομμάτι ενός μεγαλύτερου παζλ, το οποίο κάλυπτε όλη την υδρόγειο εκείνο το διάστημα. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το υποβρύχιο όπλο ήταν από τα κύρια όπλα όλων των εμπόλεμων και της Βρετανικής Αυτοκρατορίας τότε και του Γερμανικού Ράιχ, του Τρίτου Ράιχ, από το 1936 που ξεκίνησε πάλι ο εξοπλισμός. Δηλαδή, άμα τα πάρουμε μια σειρά, θα δούμε ότι το Γενάρη του 1933 ανέβηκε στην εξουσία ο Χίτλερ με το NSDAP, το Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Γερμανίας. Κοινοποίησε, μάλλον κατήργησε την συμφωνία που υπήρχε από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που απαγόρευε στη Γερμανία να εξοπλιστεί, και ξεκίνησε από το 1935 και πάλι να εξοπλίσει τη Γερμανία. Το 1936, λοιπόν, δημιουργήθηκε η πρώτη ομάδα υποβρυχίων, η πρώτη μονάδα υποβρύχιου όπλου, με διοικητή τον Καρλ Ντόνιτς. Ο Ντόνιτς ήταν ένας αξιωματικός του ναυτικού από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος ανέλαβε διοικητής των υποβρυχίων για τη Γερμανία. Αυτό το κομμάτι όλο ανήκε στο Vier Jahres Program, ήταν το πρόγραμμα για το 4 χρόνων με το οποίο είχε δώσει τη δυνατότητα στη Γερμανία να εξοπλιστεί μέσα στα πλαίσια του Τρίτου Ράιχ. Όταν λοιπόν ο Τέσσερας Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου του 1939, μπαίνοντας η Γερμανία στην Πολωνία, ξεκίνησε και ο ναυτικός αποκλεισμός της Βρετανίας. Το κύριο όπλο για τον ναυτικό αποκλεισμό της Βρετανίας ήταν τα υποβρύχια, ήταν το υποβρύχιο όπλο. Με μικρά πλοία, τα οποία είχαν τη δυνατότητα να βυθίσουν μεγαλύτερα πλοία και να ελέγχουν τις νιοπομπές, ή μάλλον να ελέγχουν το εμπόριο ανάμεσα στην Αμερική και στη Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία εισάγει τα προϊόντα. Το κάνει και σήμερα, εισάγει προϊόντα, γιατί είναι νησί. Λοιπόν, απομονώντας τη ναυτικά, θα έκοβε κάθε δυνατότητα ύπαρξης Μεγάλης Βρετανίας λόγω του οικονομικού και εμπορικού αποκλεισμού. Λοιπόν, τα υποβρύχια έπαιξαν τεράστιο ρόλο σε αυτόν τον αποκλεισμό και συμμετείχαν στη λεγόμενη Μάχη του Ατλαντικού. Η Μάχη του Ατλαντικού ήταν μία σειρά ενεργειών, επιχειρήσεων, υποβρυχιακών επιχειρήσεων για να βυθίσουν πλοία τα οποία μετέφεραν εμπορεύματα από την Αμερική, συνήθως από το Newfoundland, βόρειο-ανατολική Αμερική, προς την Αγγλία. Mm-hmm. Από ένα σημείο και έπειτα όμως τα υποβρύχια τα γερμανικά δεν έμειναν μόνο στον Ατλαντικό, αλλά πέρασαν και στη Μεσόγειο. Στη Μεσόγειο πέρασαν λόγω του Africa Corps και λόγω της εκστρατείας του Ρόμελ ενάντια στην Αίγυπτο και ενάντια στις συμμαχικές δυνάμεις εκεί. Θα έρθω όμως αυτό, θα είμαι πιο κάτω, γιατί είναι κύριο θέμα, έτσι. Λοιπόν, αυτές είναι οι γενικές γραμμές του υποβρύχιου όπλου, του γερμανικού υποβρύχιου όπλου στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν. Okay. Θα ήθελα, μπορούμε να αρχίσουμε με τις διαφάνειες. Μπορούμε να αρχίσουμε. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να πω και το εξής.
ότι στις διαφάνειες που θα δείξω υπάρχουν σύμβολα ναζιστικά τα οποία σίγουρα δεν εκφράζουν κάτι από πολιτικές θέσεις δικές μας. Δηλαδή απλώς έχουν, είναι ιστορικά τεκμήρια και ως ιστορικά τεκμήρια θα πρέπει να τα δει κανείς. Αυτό επειδή βλέπω ότι μας παρακολουθούν και άνθρωποι από τη Γερμανία, θέλω να το πω λιγάκι στα γερμανικά για να γνωρίζουν οι άνθρωποι τι δείχνουμε. So, etwas für die Leute aus Deutschland, die mitgucken, wollte ich einfach sagen, dass in dieser Sendung werden irgendwelche Hakenkreuze und andere Nazi-Zeichen gezeigt. Die haben nicht mit einer bestimmten politischen Überzeugung von uns zu tun, sondern das sind reine historische Beweise für das für die U-Boot-Waffe im Zweiten Weltkrieg. Λοιπόν, συνεχίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας και συνεχίζω με τις διαφάνειες. Πολύ ωραία, Δημήτρη. Ναι. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα από τα κύρια όπλα που συνέβαλε σημαντικά και αμετάκλητα στις θαλάσσιες πολεμικές επιχειρήσεις, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη και την έκβαση του πολέμου, ήταν το υποβρύχιο όπλο. Από τα ναυτικά επιτελεία όλων των εμπόλεμων, εκείνο το οποίο έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην τεχνική εξέλιξη και την υψηλή παραγωγή του όπλου αυτού ήδη πριν από την αρχή του πολέμου, ήταν η διοίκηση του γερμανικού πολεμικού ναυτικού, τη Kriegsmarine, στην οποία υπεύθυνος για τα υποβρύχια είχε τεθεί από το 1936 ο ναύαρχος Καρλ Δόνιτς. Εδώ πέρα βλέπουμε το αποκαλούμενο U-Boot Kriegsabzeichen. Είναι μια κονκάρδα που έβαζαν στην αριστερή πλευρά της στολής τους οι ναύτες οι οποίοι συμμετείχαν στο υποβρύχιο όπλο. Και αυτή η κοκάρδα δινόταν μετά από δύο πολεμικές περιπολίες. Όπως ανέφερα και πριν στον Νίκο, τα γερμανικά υποβρύχια συμμετείχαν κυρίως στην μάχη του Ατλαντικού. Εδώ πέρα έχουμε μία λίστα, μάλλον ένα σχεδιάγραμμα, το οποίο μας δίνει τις απώλειες των συμμαχικών πλοίων και των ουδέτερων πλοίων στον Ατλαντικό από το 1939 έως το 1945. Βλέπουμε ότι το 1939, στην αρχή του πολέμου, οι απώλειες είναι λίγες. Από το 1940 και έπειτα αρχίσουν να αυξάνουν, μένουν στο ίδιο περίπου επίπεδο το 1941 και το 1942 μέχρι τα μέσα του 1943 αρχίζουν και μεγαλώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το 1943 αρχίζουν και μειώνονται και πάλι και σε αυτό συμβάλλει το ότι έσπασαν τον κώδικα της μηχανής Enigma. Η μηχανή Enigma ήταν μια μηχανή η οποία κλείδωνε τα μηνύματα τα οποία έστελνε το κεντρικό ναυαρχείο στα υποβρύχια και από εκεί και πέρα άρχισαν να τα σπάνε οι Εγγλέζοι με αποτέλεσμα να γνωρίζουν πού κατευθύνονται τα υποβρύχια και να τα βυθίζουν. Τα υποβρύχια... τα γερμανικά υποβρύχια δεν έλαβαν μέρος μόνο στη μάχη του Ατλαντικού, στον οποίο είχαν οι σύμμαχοι φοβερές απώλειες, είχαν δηλαδή γύρω στο 1,3 εκατομμύρια κοχ απώλειες και θα πρέπει να αναφέρω ότι ανάμεσα στις απώλειες στη μάχη του Ατλαντικού χάθηκαν και γύρω στα 400 ελληνικά ατμόπλια με 4.000 περίπου άτομα, τα οποία βυθίστηκαν από γερμανικά υποβρύχια στο Βόρειο Ατλαντικό και στο Κεντρικό Ατλαντικό. Το 1941, το Γενάρη του 1941, ξεκίνησε η ιταλική επίθεση στην Κυριναϊκή, στη Λιβύη, δεν ξέρω αν φαίνεται το ποντίκι μου, ενάντια στους Άγγλους στην Αίγυπτο. Οι Άγγλοι απάντησαν αμέσως, και κατέλαβαν ένα πολύ μεγάλο μέρος της Κυριναϊκής, με αποτέλεσμα ο Μουσολίνη να ζητήσει τη βοήθεια του Χίτλερ για να διευθετήσει την κατάσταση. Ο Χίτλερ έστειλε την 5η Panzer Division, πώς το λέμε τώρα στα ελληνικά,
Πέμπτη ημεραρχία τεθωρακισμένων, okay. με τον Ρόμελ, όπου ξεκίνησε μία ανάποδη επίθεση, στέλνοντας, σπρώχνοντας και πάλι τους Εγγλέζους πίσω στην Αίγυπτο. Όλες οι περιοχές στη Βόρεια Κυρηναϊκή είχαν καταληφθεί από τους Γερμανούς. Το μεγάλο πρόβλημα, εκεί σταμάτησε όμως ο Ρόμελ, διότι το μεγάλο πρόβλημα ήταν η τροφοδοσία του. Η τροφοδοσία ερχόταν από την Ιταλία και οι Βρετανοί, οι οποίοι είχαν μία βάση υποβρυχίων στην Αλεξάνδρεια και πλοία φυσικά, είχαν μία βάση υποβρυχίων στη Μάλτα, η οποία ονομαζόταν και αεροπλανοφόρο της Μεσογείου, και μία βάση υποβρυχίων στο Γιβραλτάρ και πλοίων, έλεγχαν και τη Δυτική Μεσόγειο και την Ανατολική Μεσόγειο, με αποτέλεσμα να βυθίσουν σε πάρα πολλά από τα πλοία τα οποία έφερναν τροφοδοσίες στη στρατιά του Ρόμελ, στο Africa Corps, Deutsches Afrika Corps. Ο Ρόμελ, για να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση, ζήτησε βοήθεια από την Kriegsmarine, το γερμανικό πολεμικό ναυτικό, η οποία έστειλε μία σειρά υποβρυχίων στη Μεσόγειο για να συμμετάσχει στις ναυμαχίες Μεσογείου, αλλά το κύριο ήταν να σταματήσει την μεταφορά εφοδίων στο Τομπρούκ, το οποίο ήταν το μόνο σημείο το οποίο δεν είχε καταλάβει. Ήταν δηλαδή ένα ανοιχτό μέτωπο στην πλάτη του. Το φθινόπωρο λοιπόν του 1941 στάλθηκαν συνολικά 25 γερμανικά, 6 στην αρχή γερμανικά υποβρύχια, τα οποία κατευθύνθηκαν στην Ελλάδα, και η βάση τους ήταν η βάση υποβρυχίων του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας. Το Σεπτέμβριο λοιπόν του 1941 ιδρύθηκε η πρώτη γερμανική φλωτίλα υποβρυχίων στη Μεσόγειο, ήταν η 23η φλωτίλα, η οποία είχε σαν διοικητή της τον Φρίντριχ Φράουενχάιμ, έναν παλιό κυβερνήτη υποβρυχίων. Στα υποβρύχια αυτά εντάσσεται και το υποβρύχιο U-133, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της παρουσίασης μας σήμερα. Θα ήθελα να πω ότι συνολικά μέχρι τον Οκτώβριο του 1941 25 γερμανικά υποβρύχια επιχειρούσαν στη Μεσόγειο, εκ των οποίων τα 8 ξεκινούσαν από το ναύσταθμο της Σαλαμίνας. Στις επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο, η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν η βύθιση του μοναδικού βρετανικού αεροπλανοφόρου στη Μεσόγειο, του Ark Royal, το οποίο βρυθίστηκε από το U-331. Σε αυτά όλα θα πρέπει να πω ότι συνολικά στη Μεσόγειο έδρασαν μέχρι το τέλος του πολέμου 65 γερμανικά υποβρύχια. Από τα 65 αυτά γερμανικά υποβρύχια χάθηκαν όλα, δεν έμεινε ούτε ένα. Τα 24 από τα υποβρύχια αυτά βυθίστηκαν αφθάνδρα από εχθρικά πυρά, ενίοτε και φιλικά, οδηγώντας τις στατιστικές θανάτου του υποβρύχιου όπλου στα ύψη. Οι συνολικές απώλειες των πληρωμάτων των γερμανικών υποβρυχίων κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ανήλθαν χοντρικά στις 30.000 άτομα από τα συνολικά 40.000 καταταγμένα. Αυτό αποτελεί το 75% του ανθρώπινου δυναμικού του συγκεκριμένου όπλου. Από τα συνολικά 863 γερμανικά υποβρύχια που πολέμησαν σε όλα τα θαλάσσια μέτωπα, τα 784 βυθίστηκαν. Το τέλος του πολέμου βρήκε 6 από τα υποβρύχια αυτά βυθισμένα στην ευρύτερη ελληνική επικράτεια. Εκτός του U-133, τα υπόλοιπα 5 υποβρύχια που βυθίστηκαν ήταν το U-557, βυθίστηκε στις 16 12 1941 από φύλια πυρά, ιταλικά πυρά, δυτικά της Κρήτης. Το U-453 στις 25 Μαΐου του 1944 στο Ιόνιο. Το U-407 στις 19 Ιανουαρίου του 1944 στα νότια της Μήλου, το U-565 στις 29 Ιανουαρίου του 1944 στη Σαλαμίνα, κατά την αποχώρηση του γερμανικού στρατού, το ανατείναξαν οι ίδιοι οι Γερμανοί, όπως και το U-596 στις 30 Σεπτεμβρίου του 1944 στο Σκαραμαγκά, το οποίο ανατείναξαν πάλι οι Γερμανοί.
Από αυτά τα δύο υποβρύχια, το 596 έχει κοπεί και έχει πουληθεί σαν σκραπ μετά τον πόλεμο. Έχω την εντύπωση, τουλάχιστον τις πληροφορίες, ότι το U565 βρίσκεται εκεί που βυθίστηκε, κοντά στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας. Από τα υποβρύχια αυτά, το μόνο το οποίο έχει επακριβώς εντοπιστεί και το οποίο είναι επισκέψιμο είναι το U133, το οποίο βρίσκεται βυθισμένο σε μέγιστο βάθος 74 μέτρων βορειοανατολικά του Τούρλου Αιγίνης. Και το γεγονός αυτό αναγάγει το συγκεκριμένο ναυάγιο στο μοναδικό μέχρι στιγμής προσβάσιμο γερμανικό υποβρύχιο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Στα γερμανικά υποβρύχια, θέλω να μετατοπίσω λίγο την εικόνα του Νίκου προς τα κάτω. Okay. Λοιπόν, στα γερμανικά υποβρύχια, ο κύριος τύπος γερμανικού υποβρυχίου στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν το υποβρύχιο το στα γερμανικά επωνομαζόμενο Siebensee, 7C. Εδώ βλέπουμε ναυπηγικά σχέδια αυτού του συγκεκριμένου υποβρυχίου και αναφέρω ότι είχε ένα εκτόπισμα στην επιφάνεια 761 τόνων και 865 τόνων υποβρυχίως, είχε μήκος, συνολικό μήκος ήταν 67,1 μέτρα, αλλά όπως βλέπουμε εδώ, που πάμε το ποντίκι, υπάρχει ένα εσωτερικό κομμάτι, αυτό είναι το κύτος πίεσης και ένα εξωτερικό. Λοιπόν, το εξωτερικό κομμάτι από την πλώρη μέχρι την πρίμνη ήταν 67 μέτρα. Το κύτος πίεσης ήταν 50,5 μέτρα. Το πλάτος του ήταν 4,7 μέτρα, το κύτος πίεσης, και το συνολικό ήταν 6,2 μέτρα. Είχε ύψος 9,5 μέτρα και ως πρόωση χρησιμοποιούσε δύο μηχανές δίζελ, βλέπουμε εδώ, 3.200 ύπων, τις χρησιμοποιούσε στην επιφάνεια και στην κατάδυση και για τη φόρτωση των μπαταριών είχε δύο ηλεκτρικές μηχανές οι οποίες είχαν κάθε μία ισχύ 750 ύπων. Η ενδεικτική ταχύτητα του υποβρυχίου με τις μηχανές δίζελ ήταν 10,5 κόμβι στην επιφάνεια και εν καταδύση με τις ηλεκτρικές μηχανές ήταν 7,6 κόμβι. Είχε μια επιχειρησιακή αυτονομία από 6.500 ναυτικά μίλια με ταχύτητα 12 κόμβων στην επιφάνεια και 80 ναυτικά μίλια με μέση ταχύτητα 4 κόμβων κατά δύση με τις ηλεκτρομηχανές. Εδώ, στο επάνω κομμάτι, βλέπουμε ότι δύο τροπυλοσωλήνες στη δεξιά μεριά και άλλους δύο τροπυλοσωλήνες στη δεξιά μεριά, στην αριστερή μεριά. Είχε συνολικά 4 τροπυλοσωλήνες στην πλώρη και ένα τροπυλοσωλήνα στην πρίμνη. Το πλήρωμά του αποτελείται από 44 ως 52 άτομα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του U133 ήταν 45 άτομα. Το καταδυτικό βάθος του υποβρυχίου ήταν 100 μέτρα. Αυτό ήταν το βάθος κατασκευής. Ήταν, τα 165 μέτρα ήταν το βάθος δοκιμής και τα 250 μέτρα ήταν το μαθηματικό βάθος καταστροφής. Εκεί δηλαδή που από την πίεση του νερού το υποβρύχιο διαλυόταν. Είχε ταχύτητα κατάδυσης 30 δευτερόλεπτα. Ο πλυσμός του ήταν ένα πυροβόλο των 8,8 εκατοστών, 88 χιλιοστών και ένα αντιεροπορικό όπλο των 20 χιλιοστών. Αυτά τα αντιεροπορικά στα γερμανικά ονομάζονται FLAK, είναι το ακρονίμιο του Flugabwehrkanone, FLAK. Για να δούμε, είμαστε... εδώ είμαστε, σωστά. Στις 7 Αυγούστου του 1939, η ανώτατη διοίκηση του γερμανικού πολεμικού ναυτικού παρήγγειλε στα ναυπηγεία Μπρέμα Βουλκάν της Βρέμης 5 υποβρύχια αυτού του τύπου, του Siebensee, φέροντα τους αριθμούς 132-136. Το δεύτερο από αυτά, με αριθμό κατασκευής 12, άρχισε να ναυπηγείται στις 12 Αυγούστου του 1940 στο ναυπηγείο της Βουλκάν στο Βέγκεζακ
Και στις 28 Απριλίου του 1941 καθελκίστηκε και εν συνεχεία παραδόθηκε στην Kriegsmarine. Μετά από την εγκατάσταση του οπλισμού και των μηχανημάτων, τέθηκε σε υπηρεσία υπό τη διακυβέρνηση του υποπλοιάρχου Hermann Hesse στις 5 Ιουλίου του 1941. Το υποβρύχιο είχε ενταχθεί στον 7ο στολίσκο υποβρυχίων με βάση του Eckernförde του Κιέλου. Εδώ θέλω να πω 2-3 πράγματα σε αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε συνήθως τα γερμανικά υποβρυχία ζωγράφισαν στον πυργίσκο τους ένα θηρεό. Αυτός είναι ο θηρεός του U-133, ο οποίος δεν ζωγραφίστηκε ποτέ, διότι αναχώρησε το υποβρύχιο για την πρώτη του περιπολία. Εδώ κάτω το κύλο Mike Delta Tango είναι για το ακρονίμιο για το Commandant, για το κυβερνήτη. Βλέπουμε μία υπογραφή, Hesse. Το όνομα Hermann Hesse, για κάποιον που ίσως του κάνει κλείσει το κεφάλι, δεν έχει να κάνει, γράφεται ακριβώς όπως ο συγγραφέας Hermann Hesse. Αυτό μου είχε πριν. Ναι, ναι. Ο Hermann Hesse λοιπόν, που έχει γράψει το Σιντάρτα, που έχει γράψει το Λύκο της Στέπας, που έχει γράψει το τελευταίο καλοκαίρι του Κλίνσκορ, δεν έχει καμία σχέση με τον Hermann Hesse, τον κυβερνήτη. Γράφεται ακριβώς ολόιδια το όνομά του, αλλά είναι δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Εδώ πέρα που διαβάζουμε LE, που σημαίνει Leitend Engineer, δηλαδή διοικητής μηχανικός, ήταν ο Friedrich Müller στην πρώτη περιπολία. Εδώ που διαβάζουμε ένα Whisky Oscar, αυτό λέγεται στα γερμανικά VO, που σημαίνει Wachs Offizier, πρώτος αξιωματικός. Αυτός ήταν ο Harald Preuss. Και εδώ βλέπουμε ο δεύτερος αξιωματικός, ο οποίος ήταν ο Schalle. Εδώ πέρα που γράφει κάτι U-Boot Westfels, αυτό σημαίνει υποβρύχια προς τα δυτικά, προς τη μάχη του Ατλαντικού δηλαδή. Όπως είπα και πριν, το θηρέο της πόλης που θα έφερε το υποβρύχιο δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής από πού προέρχεται. Εδώ βλέπουμε τον πρώτο του κυβερνήτη. Είναι ο Hermann Hesse, ο οποίος γεννήθηκε στην κολονία το 1999. Και εντάχθηκε στο γερμανικό πολεμικό ναυτικό το 1941, όπου τελείωσε την εκπαίδευση στα υποβρύχια και τον Ιούλιο του 1941 ανέλαβε διοικητής του υποβρυχίου U-133. Πραγματοποίησε δύο επιθετικές περιπολίες. Η πρώτη επιθετική περιπολία στον Βόρειο Ατλαντικό, στην περιοχή ανάμεσα Ιρλανδία και Γρυλανδία, και τη δεύτερη περιπολία την ξεκίνησε από τη Γαλλία και την τελείωσε στη Σαλαμίνα στην Ελλάδα. Έδωσε τη διακυβέρνηση του υποβρυχίου, παράδοσε τη διακυβέρνηση του υποβρυχίου την 1η Μαρτίου του 1942, επέστρεψε στη Γερμανία και το 1943 τέθηκε σε ένα καινούριο υποβρύχιο, το U-194, και τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου βυθίστηκε αυτάνδρο το υποβρύχιο μαζί με τον Hesse στα νότια της Ισλανδίας από ένα αεροσκάφος του Αμερικανικού στρατού τύπου Καταλίνα. Όταν βυθίστηκε, θα πρέπει να πω, ήταν 33 ετών. Εδώ βλέπουμε την πρώτη σελίδα του ημερολογίου πολέμου του U-133. Για αυτούς που ενδιαφέρονται για την ιστορία ή για την έρευνα, βλέπουμε πώς λειτουργούσε το γερμανικό πολεμικό ναυτικό. Και στην αρχή, όσον αφορά τα αντίτυπα, βλέπουμε ότι ένα αντίτυπο ήταν το αντίτυπο που έμενε στο ημερολόγιο πολέμου του U-133. Το δεύτερο αντίτυπο πήγαινε στο στολίσκο υποβρυχίων, τον 7ο στολίσκο υποβρυχίων, στη Βόρεια Γερμανία. Το τρίτο αντίγραφο πήγαινε στο BDU. Ο BDU είναι ο Befehlskörper der U-Boote, ο διοικητής του ναυτικού όπλου, στο Dönitz δηλαδή.
Το τέταρτο αντίγραφο πήγαινε στον Ατμιράλ Ντε Ομπότε, ο οποίος ήταν ο γενικός ναύαρχος του Γενικού Επιτελείου Υποβρυχίων, και τα 5 και 6 αντίτυπα πήγαιναν στο ΟΚΜ, είναι το Ober Commando de Marine, η ανώτατη διοίκηση ναυτικού. Συνολικά δηλαδή για κάθε καταχώρηση στο υποβρύχιο υπήρχαν άλλα 5 αντίτυπα τα οποία μοιραζόντουσαν. Βλέπουμε ότι εδώ επάνω αναφέρεται στην έναρξη της πρώτης πολεμικής περιπολίας, η οποία ξεκίνησε στις 24 Οκτωβρίου του 1941 και τελείωσε στις 26 Εντεκάτου του 1941 στη Σεν-Ναζέρ στη Γαλλία. Αυτός είναι ένας χάρτης, ο οποίος προέρχεται επίσης από το ημερολόγιο πολέμου του υποβρυχίου και μας δείχνει την πορεία στην πρώτη του περιπολία. Τον Οκτώβριο του 1941, 24 μάλλον, Οκτωβρίου του 1941, ξεκίνησε η περιπολία του υποβρυχίου από την Νορβηγία, από την περιοχή Ακερσούς, πέρασε από τις Βόρειες Ευρύδες, πέρασε από τη Βρετανία, Σκωτία, προχώρησε μέχρι την Γρυλανδία, εδώ πέρα φαίνονται οι ακτές της Γρυλανδίας. Εδώ συμμετείχε σε μία σειρά ενεργειών υποβρυχιακών επιθέσεων σε νιοπομπές, όπου κατάφερε μαζί με άλλα υποβρύχια να βυθίσει 2 πλοία συμμαχικά. Αφού βύθισε αυτά τα συμμαχικά πλοία, γύρισε προς τον Νότο και κατευθύνθηκε κάνοντας περιπολίες μέχρι... Νίκο, σε μεταφέρω. Μέχρι τη Σεν-Ναζέρ στη Γαλλία. Θα πρέπει να πω 2 πράγματα, όχι πολλά, γιατί είναι τεράστιο θέμα, για τον τρόπο που επιχειρούσαν τα γερμανικά υποβρύχια. Τα γερμανικά υποβρύχια, τα οποία είχαν μεγάλη εμπειρία από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν λάβει από τους Γερμανούς την Graue Wölfe der Tiefe, που σημαίνει η γκρίζη λύκη του βυθού. Λοιπόν, έχοντας αυτό το όνομα, δημιουργούσαν γκρουπ υποβρυχίων, 10-15 υποβρύχια μαζί, τα οποία έκαναν κοινή επίθεση στις νιοπομπές. Το πρώτο δηλαδή που διαπίστωνε μία νιοπομπή έστελνε σήμα, μαζευόντουσαν όλα αυτά τα υποβρύχια και έκαναν κοινές επιχειρήσεις ενάντια στις νιοπομπές, ούτως ώστε να βυθίσουν όσο περισσότερο γίνεται όσο περισσότερα πλοία γίνεται. Τα γκρουπ αυτά των υποβρυχίων ονομάτουσαν στα γερμανικά Wolfpack, αγέλες λύκων. Αυτός ήταν ο τρόπος που λειτουργούσε. Λοιπόν, το U-133 συμμετείχε σε μια σειρά τέτοιων Wolfpack και μάλιστα στις 2 επιθέσεις που έκανε ήταν μαζί με το υποβρύχιο, με το θρυλικό μάλλον υποβρύχιο U-552 του καπιτάν Λόιτναντ του υποπλοίαρχου Erich Topp, ο οποίος θεωρείται συγκαταλέγεται μάλλον στους άσους του υποβρυχίου Παγκοσμίου Πολέμου. Λοιπόν, έτσι τελείωσε... Δημητρή, αυτή η περιπολία από Νορβηγία μέχρι στη Γαλλία, έχουμε κάποιο χρόνο? Ναι, έχουμε ένα χρόνο, ο οποίος αναφέρεται σε 34 μέρες. Ήταν 34 μέρες στη θάλασσα. Και έφτασαν την 26 Νοεμβρίου του 1941, έφτασαν στη Σεν-Ναζέρ, εδώ. Mm-hmm. Επίσης, μια μικρή παρατήρηση ήταν ότι τα Wolfspack, αυτές οι επιθέσεις, οι αγέλες λύκων, η κάθε μία έπαιρνε ένα όνομα επιχειρησιακό, τα οποία περισσότερα ονόματα είχαν να κάνουν με πειρατές Γερμανούς του Μεσαίωνα. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, όνομα για ένα Wolfspack που πήρε μέρος στο U-133 ήταν το Störtebeker. Ο Störtebeker ήταν ένας πολύ γνωστός πειρατής εδώ στη Βόρεια Θάλασσα, ο οποίος έδρασε για 20 χρόνια, ας πούμε, και του κόψαν το κεφάλι στην κεντρική αγορά του Αμβούργου. Συνεχίζω. Εδώ βλέπουμε σαν δείγμα πώς περίπου φαινόταν μία συμμαχική νιοπομπή. Wow. Φανταστική φωτογραφία. Βλέπουμε δηλαδή τα πλοία, τα οποία γεμάτα εμπόρευμα για τη Βρετανία, ξεκινούσαν από το Newfoundland,
με κατεύθυνση Ιρλανδία και Βρετανία. Στην επόμενη φωτογραφία βλέπουμε τη δράση των Wolfpack. Βλέπουμε ένα τάνκερ που το έχει χτυπήσει τορπίλη στη μέση του Ατλαντικού. Εν τω μεταξύ, οι νιοπομπές δεν μπορούσαν να σταματήσουν, διότι σταματώντας γινόταν στόχοι τα υπόλοιπα πλοία για τα υποβρύχια. Το κάθε πλοίο που το χτυπούσαν τορπίλες, το άφηναν στην τύχη του. Έτσι, ήταν μια τραγική κατάσταση αυτή η μάχη του Ατλαντικού με απίστευτες απώλειες. Υπάρχουν μια σειρά από βιβλία που έχουν εκδοθεί στα ελληνικά με αφηγήσεις ανθρώπων που τρελάθηκαν σαν ναυαγοί. Wow. Επάνω σε σχεδίες. Εδώ μπαίνουμε στη δεύτερη περιπολία του υποβρυχίου, η οποία ξεκίνησε από την στις 11-12 του 41 από τη Σεν-Ναζέρ με πρώτο κομμάτι περιπολίες στο Βισκαϊκό. Από το Βισκαϊκό συνέχισε προς τον Νότο, προς την Ιβηρική, όπου δεν συνάντησε κάποιο πλοίο στο οποίο θα κατάφερε να επιτεθεί. Βρισκόμενος στην Ιβηρική, έλαβε ένα μήνυμα από τον διοικητή των υποβρυχίων ότι θα έπρεπε να περάσει το Γιβραλτάρ και να κατευθυνθεί στην Ιταλία, στη Μεσίνα. Το πιο δύσκολο κομμάτι για τα γερμανικά υποβρύχια ήταν το πέρασμα του Γιβραλτάρ. Το στενό του Γιβραλτάρ. Το στενό του Γιβραλτάρ με το φρούριο, το βρετανικό φρούριο του Γιβραλτάρ, το νησί του Γιβραλτάρ, είναι τον απόλυτο έλεγχο τον είχαν φυσικά οι Βρετανοί. Η μόνη δυνατότητα για να περάσει κανείς ήταν να καταδυθεί και να αφήσει τα ρεύματα να το φέρουν στη Μεσόγειο ή να το βγάλουν από τη Μεσόγειο. Εδώ. Εννοείς να μην γίνει αντιληπτό εκεί, να μην γίνει αντιληπτό. Επειδή υπάρχει, η Μεσόγειος τροφοδοτείται από το Ατλαντικό με νερό. Λοιπόν, στο Γιβραλτάρ υπάρχουν δύο ρεύματα. Το ένα προς τα δυτικά και το άλλο προς τα ανατολικά. Λοιπόν, το ρεύμα των 55 μέτρων ήταν ένα ρεύμα προς τα ανατολικά, που σημαίνει ότι τα γερμανικά υποβρύχια καταδιώτουσαν στα 55 μέτρα, έσβηναν τα πάντα και άφηναν το ρεύμα να τους βγάλει μέσα στη Μεσόγειο. Στην περίπτωση όμως του U-133 τα πράγματα ήταν διαφορετικά, διότι ο Χέσε, ο κυβερνήτης, προσπάθησε να περάσει το στενό του Γιβραλτάρ στην επιφάνεια, μέσα στη νύχτα. Έχοντας υπολογίσει τι ώρα θα βγει το φεγγάρι, έχοντας υπολογίσει σε τι φάση βρισκόταν το φεγγάρι κλπ. Γιατί κατέφυγες αυτή την απόφαση? Δεν γνωρίζω. Αλλά έγινε αντιληπτός. Έγινε αντιληπτός με αποτέλεσμα να καταδυθεί στα 60 μέτρα και να αρχίσει μια επίθεση από βρετανικά πλοία εναντίον του με βόμβες βάθους. Όποιος έχει δει το U-Boat, Das Boot, την ταινία, είναι ακριβώς η ίδια σκηνή, το ίδιο σκηνικό, όπου το υποβρύχιο προσπαθεί να περάσει το στενό του Γιβραλτάρ, δέχεται βόμβες βάθους και μένει στο βυθό, ακυβέρνητο, όπου φτάνει στο πιο βαθύ σημείο και αγωνίζονται όλοι. Δείχτες εκεί, το βυθόμετρο. Σταματάνε οι δείχτες, δεν έχει να πάει παρακάτω. Το 1933 λοιπόν έζησε ακριβώς το ίδιο σκηνικό. Έτσι. Τέλος πάντων, κατάφεραν να γλιτώσουν κι αυτοί, να βγουν και να φτάσουν στις 26 Δεκεμβρίου του 1941 στη Μεσίνα. Από τη Μεσίνα πήραν εφόδια και συνέχισαν την περιπολία τους προς τη Βόρεια Αφρική. Εδώ είναι η περιπολία του υποβρυχίου στην Κυριναϊκή. Βλέπουμε ότι έχει έρθει στην Κυριναϊκή και στα βόρεια της Κυριναϊκής περιμένει να περάσει κάποιο κομβόι, κάποια νιοπομπή, η οποία μεταφέρει εφόδια στους Βρετανούς που είναι κλεισμένοι στο Τομπρούκ. Μέρες ολόκληρες κάνει αυτές τις βόλτες, περιμένοντας νιοπομπές.
στις 17 Ιανουαρίου του 1942 και ενώ περιπολεί ακούει με τα υδρόφωνά του ήχους από προπέλες. Προετοιμάζεται και με το περισκόπιο βλέπει ότι έρχεται μία νεοπομπή. Πρόκειται για την νεοπομπή με τον κωδικό Mike Whiskey, Παύλα 8 Bravo. Ήταν μία νεοπομπή η οποία είχε ξεκινήσει από την Αλεξάνδρεια με τελικό προορισμό τη Μάλτα. Είχε αποτελείτο από ατμόπλια, τα οποία τα συνόδευαν δύο, στην αρχή της νεοπομπής, δύο αντιτορπιλικά. Το ένα ήταν το βρετανικό αντιτορπιλικό Γκούρκα και το άλλο ήταν το ολλανδικό αντιτορπιλικό, γιατί οι Ολλανδοί συνέχισαν τον πόλεμο με τους συμμάχους, η Ζακ Σφέρας. Κατάφερε να επιτεθεί στην νεοπομπή και ενώ είχε δει με το περισκόπιο ένα από τα δύο αντιτορπιλικά και να βυθίσει το HMS Γκούρκα 1600 τόνων έξω από το Σίντι Μπαράνι στην Κυριναϊκή. Εδώ λίγο για να καταλάβουμε τι γίνεται, εδώ είναι το Τομπρούκ. Το Τομπρούκ είναι το μοναδικό κομμάτι που έχει μείνει στα χέρια των Βρετανών και όλη η υπόλοιπη περιοχή μέχρι το Σίντι Μπαράνι και σχεδόν μέχρι τη Μάρσα Ματρούκ είναι στα χέρια του άξονα. Εδώ έχουμε το ημερολόγιο πολέμου όπου περιγράφεται η επίθεση στον Γκούρκα. Δεν είναι μεγάλο. Θα διαβάσω ένα μικρό κομμάτι μεταφρασμένο το οποίο γράφει ο Χέρμαν Χέσε στο ημερολόγιο πολέμου. 7 και 10, εντόπιση ήχων σε ορθηγωνία σε θέση 107 μοιρών σε ύψος περισκοπίου. Το υδρόφωνο εντοπίσει στην αρχή μια προπέλα με 78-80 στροφές, ένα ατμόπλιο. Ο ήχος αυτός θα καλυφθεί σε λίγο από τους ήχους της προπέλας ενός αντιτορπιλικού και λίγο αργότερα από τους ήχους ενός δεύτερου αντιτορπιλικού. Βλέπω στο περισκόπιο τις λεπτές κορυφές των καταρτιών δύο αντιτορπιλικών, τα οποία ταξιδεύουν πολύ κοντά το ένα στο άλλο, έχοντας πορεία δυτική. Απόσταση περίπου 45 εκατοστόμετρα. Από τις 7 και 25 αρχίζουν να ακούγονται ήχοι ηχοβολιστικού μηχανήματος. Επειδή τα αντιτορπιλικά έρχονται κατ' επάνω μου σε θέση 0, κατευθύνομαι με πορεία νότια και αργότερα αναστρέφω και πάλι. Ένα αντιτορπιλικό βρίσκεται με νοτιοδυτική πορεία, δεξιά από την πλώρη μου, σε απόσταση 80 εκατοστομέτρων. Ξεκινώ επίθεση σε αυτό το αντιτορπιλικό. Κατά την αναστροφή για την πορεία επίθεσης, έρχεται ξαφνικά από αριστερά στο πεδίο ορατότητας του περισκοπίου το δεύτερο αντιτορπιλικό με δεξιά θέση πλώρης τις 90 μοίρες και με ταχύτητα 15 κόμβους. Μια δέσμη 4 τορπιλών ήταν έτοιμη. Η θέση αύξανε ακόμα μέχρι τη θέση 100. Στη θέση αυτή πραγματοποιήθηκε η βολή. Το σκάφος κρατήθηκε κάτω από το νερό με μέση ταχύτητα και με τη διαταγή όλοι οι άντρες μπροστά. Αυτή τη διαταγή όλοι οι άντρες μπροστά την έδιναν έχοντας σκοπό να κρατηθεί το υποβρύχιο οριζοντιωμένο μετά την απώλεια βάρους λόγω της εξαπόλυσης των τορπιλών. Το σκάφος παρέμεινε κάτω από το νερό. Ευστοχία τορπίλης μετά από 48 δευτερόλεπτα. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα μία ακόμα έκρηξη. Μετά από 2-3 λεπτά ο τυπικός ήχος βύθισης ενός πλοίου. Επρόκειτο για ένα αντιτορπιλικό της κλάσης Jervis. Στη φωτογραφία αυτή βλέπουμε τον Γκούρκα χτυπημένο από την τορπίλη του U-133 να βυθίζεται έξω από το Σίντι Μπαράνι. Έχει πιάσει φωτιά, αλλά τα συνοδευτικά πλοία κατάφεραν να διασώσουν τους ναυαγούς του Γκούρκα και τελικά το πλοίο βυθίστηκε μόνο με 9 απώλειες. Στη συνέχεια ξεκίνησε ανθυποβρυχιακή επίθεση ενάντια στο U-133, το οποίο δέχτηκε 25 βόμβες βάθους σε ομάδες των 5, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ζημιές στο υποβρύχιο.
να καταστραφεί ένα τμήμα των υδροφώνων, να μην δουλεύει καθόλου το δεξιό κομμάτι, το δεξιό τμήμα των υδροφώνων και το αριστερό να έχει μόνο παράσιτα, να χαλαρώσει μία βίδα από τα σημαντικά τμήματα του υποβρυχίου, με αποτέλεσμα το υποβρύχιο να μην είναι σε θέση να αντεπεξέλθει σε κατάδυση ή σε μία μάχη ενάντια σε βόμβες βάθους. Για τον λόγο αυτό, ο κυβερνήτης ΕΣΕ πήρε την απόφαση να σταματήσει την περιπολία και να κατευθυνθεί στην καινούρια του βάση, τη Σαλαμίνα, όπου βρισκόταν από τις 23 Σεπτεμβρίου του 1941 η βάση της 21ης Φλωτήλας Υποβρυχίων, η πρώτη φλωτήλα, όπως ανέφερα πριν, Γερμανική Φλωτήλα Υποβρυχίων στη Μεσόγειο. Παρά τη μεγάλη υπομπή εκεί, ο τύπος πήγε επιχείρησε, έτσι. Ναι. Στις 21 Ιανουαρίου του 1942, στις 5.30 ώρα το πρωί, το U-133 βρισκόταν στα νότια της Γάβδου. Την επόμενη μέρα, στις 22 Ιανουαρίου του 1942, στις 8 το πρωί, συναντήθηκε το υποβρύχιο με πλοία του 12ου παράκτιου αμυντικού στολίσκου Αττικής, του γερμανικού στολίσκου, ανοιχτά του πόρου, τα οποία τα συνόδευσαν μέχρι τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, όπου το υποβρύχιο έδεσε στις 10.45 της 22ης Ιανουαρίου 1942, τελειώνοντας τη δεύτερη πολεμική του περιπολία. Εδώ βλέπουμε το U-133 κατευθυνόμενο προς τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας να περνάει την Ψιτάλια. Εδώ είναι ο κατάπλος του υποβρυχίου στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας. Όσοι γνωρίζουν τον ναύσταθμο, βλέπουν στο βάθος τα κτίρια του ναυστάθμου, όπου το περιμένει μία μπάντα, πιανίζοντας αυτά τα γερμανικά Mars. Και βλέπουμε το πλήρωμα του υποβρυχίου να έχει παραταχθεί. Βλέπουμε τους αξιωματικούς του υποβρυχίου στον Πυργίσκο. Και αυτός με το άσπρο πηλίκιο εδώ είναι ο κυβερνήτης Hermann Hesse, ο υποπλοίαρχος. Αυτή η σημαία είναι η γερμανική σημαία του πολεμικού Reich. Και αυτό που φαίνεται από πίσω είναι το φλακ, είναι το αντιεροπορικό του υποβρυχίου. Εδώ, σε αυτό το κομμάτι που είναι το ποντίκι, είναι το πυροβόλο των 88 χιλιοστών. Κάτι άλλο δεν έχουμε να πούμε εδώ. Συνεχίζω. Εδώ είναι σημαντικό να δούμε ότι μπροστά στον Πυργίσκο βρίσκονται οι αξιωματικοί. Με το άσπρο πηλίκιο είναι ο κυβερνήτης υποπλοίαρχος Hermann Hesse. Αυτός που έχει στραμμένο το κεφάλι προς τα δεξιά είναι ο πρώτος αξιωματικός, ο ύπαρχος θα λέγαμε στα ελληνικά, ανθυποπλοίαρχος Harald Preuß. Αυτός ο μικρός, ο κοντούλης, εδώ είναι ο δεύτερος αξιωματικός, ο σημειοφόρος Hans Joachim Schalle. Αυτός είναι ο πρώτος μηχανικός, ο Friedrich Müller. Αυτός δεν ξέρω ποιος είναι. Ο Hesse, ο αξιωματικός, ο κυβερνήτης και ο πρώτος μηχανικός αποχώρησαν από το υποβρύχιο, μάλλον επέστρεψαν στη Γερμανία μετά τη δεύτερη πολεμική περιπολία του υποβρυχίου και αντικαταστάθηκαν από δύο άλλα άτομα που θα τα δούμε στη συνέχεια. Αυτό που βλέπουμε εδώ, επάνω στον πυργίσκο του υποβρυχίου, είναι ότι το υποβρύχιο φέρνει ένα έχει ως σύμβολο ένα τάβρο, ο οποίος πετάει φωτιές. Αυτό είναι το σύμβολο της 7ης υποβρυχιακής φλωτήλας και πήρε το σύμβολο αυτό από το υποβρύχιο U-47. Ήταν το υποβρύχιο του υποπλοίαρχου Γκιούντερ Πριν. Είναι αυτός που κατάφερε σε μια σχεδόν αποστολή αυτοκτονίας να πει στο Σκάπα Φλόου
και να βυθίσει το Royal Oak μέσα στο σκαπαφλό, μέσα στη φωλιά του λύκου δηλαδή, με 833 απώλειες. Αποκαλείτο από τους άνδρες του ως ο μενόμενος στάβος του Σκάπα Φλόου, και για τον λόγο αυτό το σύμβολο αυτό δόθηκε στην 7η υποβρυχιακή φλωτήλα, στην οποία ανήκε το U-47. Εδώ βλέπουμε τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας την εποχή της γερμανικής κατοχής. Για όσους ξέρουν τον ναύσταθμο, γνωρίζουν πώς είναι τα κτίρια, γνωρίζουν πού βρίσκονταν τα υποβρύχια κλπ. Στον ναύσταθμο εδώ είναι το σημείο που έδαιναν τα γερμανικά υποβρύχια. Όπως βλέπουμε, τα γερμανικά υποβρύχια τα κάλυπταν, φοβούμενοι για αεροπορικές επιδρομές, τα κάλυπταν με καμουφλάζ. Και όσοι έχουν ασχοληθεί με τον ναύσταθμο γνωρίζουν ότι σε αυτό το σημείο είναι και το σημείο που μέχρι την αποδημία του στόλου τον Απρίλιο του 1941 βρίσκονταν, ναυλοκούσαν και τα ελληνικά υποβρύχια. Κατσόνης, Παπαλυγκολής, Τρίτων κλπ. Εδώ βλέπουμε στα αριστερά το διοικητή της 23ης φλωτήλας υποβρυχίων, τον Fritz Frauenheim, ο οποίος ήταν ένας, όπως λέγεται στα γερμανικά, Ritterkreuzträger, έφερε δηλαδή το ανώτατο παράσημο του γερμανικού ναυτικού, του γερμανικού στρατού, το οποίο ήταν το παράσημο, ο σταυρός των υποτών του Σιδηρού Σταυρού. Και δίπλα του βλέπουμε τον κυβερνήτη του υποβρυχίου U-75, Χέλμουντ Ρίγκελμαν, ο οποίος κατέπλευσε στον ναύσταθμο τον Νοέμβριο του 1941 και ένα μήνα αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1941, σκοτώθηκε. Βυθίστηκε το U-75 άφθανδρο κοντά στο Μάρσα Ματρούξ, πάλι στην Κυρεναϊκή. Τα υποβρύχια βυθίσονταν σχεδόν σε καθημερινή βάση εκείνη την περίοδο. Κάτι που ξέχασα, από ό,τι βλέπουμε ότι ο διοικητής της φλωτήλας είχε προτίμηση στα ελληνικά καπνά. Βλέπω εδώ καπνίζει άσο άφιλτρο Παπαστράτο. Έτσι. Εδώ βλέπουμε αξιωματικούς στο ναύσταθμο. Εδώ είναι ο Fritz Frauenheim. Αυτός που βλέπουμε εδώ είναι ο διοικητής της ο διοικητής μηχανικός των μηχανουργείων του ναυσταθμού είναι ο Otto Erich Tschurn και ένα γερμανικό υποβρύχιο. Για αυτούς που γνωρίζουν, μάλλον ασχολούνται με την ναυτική ιστορία, βλέπουν στο βάθος εδώ μια βυθιζόμενη δεξαμενή. Είναι η παλιά ελληνική δεξαμενή του βασιλικού ναυτικού, στην οποία βρισκόταν το αντιτοπελικό βασιλεύς Γεώργιος, όταν το εγκατέλειψε ο βασιλικός στόλος στην αποδημία του προς την Μέση Ανατολή. Ανέλυξαν και τα δύο οι Γερμανοί. Το βασιλεύς Γεώργιος έγινε το αντιτοπελικό Hermes, γερμανικό αντιτοπελικό, και την δεξαμενή τη χρησιμοποίησαν για προσδικούς τους σκοπούς ο γερμανικός στρατός κατοχής. Φτάνουμε λοιπόν στη σημαδιακή ημερομηνία 14 Μαρτίου 1942. Στις 14 Μαρτίου 1942 έχει έρθει ένας καινούριος κυβερνήτης για το υποβρύχιο και ένας καινούριος μηχανικός. Εδώ είναι στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας το U-133 κατά την αναχώρησή του για την τρίτη και τελευταία του πολεμική περιπολία. Βλέπουμε το πλήρωμα του U-133 παρατεταγμένο στο υποβρύχιο. Στα δεξιά είναι ο πρώτος, είναι ο ύπαρχος του υποβρύχιου, ο Πρόης. Στα αριστερά, αυτός με το δίκοχο, είναι ο πρώτος μηχανικός, ο καινούριος που ήρθε, ο Πούλμαν. Και στα αριστερά είναι ο δεύτερος αξιωματικός,
ο Σάλεμ. Αυτός που μιλάει στο πλήρωμα είναι ο διοικητής της φλωτίλας, ο Φρις Φράουενχάιμ. 2 ώρες αργότερα, οι άντρες που βλέπετε, εκτός των Φράουενχάιμ, θα ήταν νεκροί κοντά στον τούρλο της Έγινας. Από την ίδια σκηνή, λίγο πριν την αναχώρηση, βλέπουμε το πλήρωμα να χαιρετά, βλέπουμε την τελευταία επιθεώρηση, βρίσκεται στο πλοίο ο Ότο Έριχ Τσούρν, ο μηχανικός, και τον τελευταίο έλεγχο μαζί με τον Πόλμαν. Αυτός είναι ο Σάλε, ο δεύτερος αξιωματικός. Αυτός είναι ο Πρόισε, ο πρώτος αξιωματικός. Και αυτός με το άσπρο πηλίκιο είναι ο καινούριος κυβερνήτης του υποβρυχίου. Βλέπουμε μία αλλαγή στον περιοχή του υποβρυχίου. Δεν υπάρχει πλέον ο τάβρος του Σκάπα Φλόου, αλλά βλέπουμε ένα ζώο. Αυτό είναι ένα γαϊδούρι και ήταν η μασκότ της 23ης φλωτίλας. Ο 23ος στολίσκος υποβρυχίων του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού στη Σαλαμίνα είχε για μασκότ ένα γαϊδούρι και αυτό το γαϊδούρι έμπαινε σαν σύμβολο επάνω στον πυργίσιο των υποβρυχίων του. Δύο μονολόγια, λίγα πράγματα για τον Eberhard Mohr. Ο Eberhard Mohr ήταν 26 χρονών όταν ανέλαβε κυβερνήτης στο U-133. Γεννήθηκε στο Ντούσελντορφ τον Οκτώβριο του 1915. Εκπαιδεύτηκε το 1940 στα υποβρύχια. Συμμετείχε σε υποβρύχια εκπαιδευτικά και μέχρι τότε δεν ήταν υποπλοίαρχος, ήταν ανθυποπλοίαρχος. Υποπλοίαρχος στα γερμανικά είναι Capitän Leutnant. Ανθυποπλοίαρχος είναι Oberleutnant. Αυτός ήταν Oberleutnant. Και δεν είχε συμμετάσχει ποτέ σε επιθετική περιπολία. Αυτή ήταν η πρώτη του επιθετική περιπολία. Εδώ βλέπουμε μία καταχώρηση 14 Μαρτίου 1942. Είναι μια καταχώρηση στο ημερολόγιο πολέμου της Ναυτικής Διοίκησης Αττικής, της Γερμανικής Ναυτικής Διοίκησης Αττικής και μας λέει ότι τα πλοία 12V9 και το 12V10 στις 18 η ώρα αναχώρησαν με προορισμό τον Τούρλο και τον Μπόρο μαζί με ένα υποβρύχιο το οποίο εξήλθε από τη Σαλαμίνα. Στη συνέχεια μας λέει ότι στις 19 και 10 η πυροβολαρχία Τούρλου, αυτό είναι το MAA-603, αυτό σημαίνει Marine Artillerie Abteilung 603, είναι η ναυτική πυροβολαρχία 603, η οποία έχει τη βάση της, μία από τις βάσεις της στο Τούρλο, μία από τις βάσεις της στην Πέρδικα, της Αίγινας στον Νότο και μία στις Φλέβες. Είδε λοιπόν η Σκοπιά στον Τούρλο, είδε στις 7 και 2 λεπτά κοντά στο υποβρύχιο Τούρλο ότι ένα υποβρύχιο χτύπησε σενάρκι και βυθίστηκε. Λόγω του ότι στις 6 ώρα αναχώρησε ένα υποβρύχιο από τη Σαλαμίνα, θεωρούμε ότι είναι το δικό μας υποβρύχιο που βυθίστηκε εκεί. Το υποβρύχιο λοιπόν, η περιπολία αυτού του υποβρυχίου του U-133 ήταν για την ακρίβεια 1 ώρα και 5 λεπτά. Η πυροβολαρχία του Τούρλου είχε εγκατασταθεί εκεί που ήταν κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο η πυροβολαρχία του βορείου οχυρού Σαρονικού, η ελληνική πυροβολαρχία. Λοιπόν, στην πυροβολαρχία αυτή είχαν εγκατασταθεί τα μεγάλα πυροβόλα του θωρυκτού Λίμνος, το οποίο είχε παροπλιστεί και μετά τον παροπλισμό του εγκαταστάθηκαν στο Τούρλο και εκεί ενισχύθηκε ο Τούρλος και με άλλα πυροβόλα όπου το κομμάτι αυτό αποτέλεσε τη βάση της βόρειας πυροβολαρχίας του Marine Artillerie Abteilung 603 της γερμανικής πυροβολαρχίας. Εδώ βλέπουμε ένα από τους χώρους ενδιέτησης με το χαρακτηριστικό αετό του ναυτικού ο οποίος κρατάει έναν αγγελωτό σταυρό με διάφορες ναζιστικές φράσεις από κάτω, τις οποίες δεν έχω καμία διάθεση να μεταφράσω. Συνεχίζουμε.
Στο ημερολόγιο πολέμου της μονάδας αυτής αναφέρεται ότι ένα υποβρύχιο έρχεται από την πλευρά του Πειραιά με πορεία νότια. Στις 18:55 η σκοπιά του Τούρλου 1 πληροφορεί για ένα σκάφος με πορεία νότια. Το σκάφος ταυτοποιείται σαν υποβρύχιο. 18:57 από το σκάφος τεινάζεται ένας άσπρος πίδακας με έκλαμψη και αμέσως μετά ακούγεται μια κούφια έκρηξη. Το υποβρύχιο είχε εξαφανιστεί. 19:02 μήνυμα προς τον ναυτικό διοικητή. Ένα υποβρύχιο ερχόμενο από την πλευρά του Πειραιά πιθανώς συγκρούστηκε με νάρκη και βυθίστηκε. Στο κάλεσμα της ναυτικής βάσης Αιγίνης δηλώνουν παρόν οι ακτιωροί 12V9 και 12V10. Πληροφοριακά μόνο, αυτοί οι 12V9 και 12V10 είναι πάλι πλοία τα οποία τα είχε εντάξει στο δυναμικό της το γερμανικό πολεμικό ναυτικό σαν λίες πολέμου. Αυτά είναι καταδρομικά λαθρεμπορίου, ελληνικά καταδρομικά λαθρεμπορίου Α1 και Α5, τα οποία είχαν ενταχθεί στο ελληνικό βασιλικό ναυτικό. Συνεχίζουμε. Στο σημείο αυτό απ' έξω, κάπου εδώ στο βάθος, είναι βυθισμένο το U-133. Αυτός ο βράχος, κάτω από τον Τούρλο, είναι γνωστός στους Αιγινίτες σαν κερί και το υποβρύχιο βρίσκεται σε απόσταση 2.700 μέτρων, 2,5 χιλιόμετρα περίπου, από τον Τούρλο προς τα ανατολικά, βυθισμένο. Εδώ βλέπουμε ένα χάρτη που έφτιαξε ο γερμανός εκδότης Axel Warbanke. Αυτός βγάζει ένα πολύ σοβαρό περιοδικό για τα γερμανικά υποβρύχια. Και γράψαμε, μάλλον κάναμε μαζί ένα άρθρο. Ο χάρτης δεν είναι σωστός. Είναι σωστός όσο αφορά την πορεία του υποβρυχίου, αλλά δεν είναι σωστός όσο αφορά το ναρκοφράγμα. Λοιπόν, το υποβρύχιο ξεκίνησε από τη Σαλαμίνα, πέρασε από την Κοινοσούρα, πέρασε από την Ψιτάλια και κατευθύνθηκε προς το ακροτήριο Τούρλος. Από λάθος, ναυτιλιακό λάθος, αντί να περάσει από τη διάβαση που ήταν ανοιχτή, αυτό ήταν 1,5 μίλη που δεν είχε νάρκες, τις είχαν κόψει τις νάρκες οι Γερμανοί, έκανε λάθος και έπεσε επάνω στο ναρκοφράγμα, το οποίο εκτείνεται από τον Τούρλο προς τις Φλέβες. Κανονικά το φράγμα θα πρέπει να ξεκινάει από εκεί και να φτάνει προς τις Φλέβες. Όχι όπως το έχει εδώ προς τη Βουλιαγμένη αυτός. Δείχνω ένα χάρτη τον οποίο θα δείξει και στην παρουσίαση του Μοντρόζα και ο οποίος έχει ενδιαφέρον. Αυτός ο χάρτης είναι ένας γερμανικός χάρτης από γερμανικό ημερολόγιο πολέμου. Συγκεκριμένα είναι από το ημερολόγιο πολέμου του Ναυαρχείου Αιγαίου, ο οποίος δείχνει μια σειρά από ναρκοπέδια με κωδικούς αριθμούς. Golf 38, Golf 156 κλπ. Υπάρχει ένας κατάλογος αυτών των ναρκοπεδίων και όλα αυτά τα ναρκοπέδια τοποθετήθηκαν το 1942 από την βουλγαρική ναρκοθέτιδα Μπουλγάρια. Αν δούμε ανάμεσα σε αυτά τα ναρκοπέδια, υπάρχει μόνο ένα ναρκοπέδιο εδώ, αυτό που δίνει το ποντίκι, το πάω σιγά σιγά, και κάτω από αυτό γράφει «Feindliche Sperre», που σημαίνει εχθρικό ναρκοπέδιο. Εχθρικό ναρκοπέδιο για τους Γερμανούς ήταν το ελληνικό παλιό ναρκοπέδιο, το οποίο ποντίστηκε το βράδυ, τη νύχτα, από τις 29 προς την 30 Οκτωβρίου 1940, μία ημέρα μετά την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, από αντιτορπιλικά του Βασιλικού Ναυτικού, υπό τη διοίκηση του πλοίαρχου Γρηγόριου Μεζεβίρη. Τοποθετήθηκαν συνολικά, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 300 νάρκες, εκ των οποίων ένα μεγάλο τμήμα ήταν νάρκες Vickers και ένα άλλο τμήμα ήταν νάρκες M, το ακρονίμιο για τις νάρκες Μωραΐτε. Ελληνικές νάρκες. Συγγνώμη. Θέλω να πω 2-3 πράγματα για τη βύθιση του υποβρυχίου. Πραγματοποιήθηκαν πολλές αποστολές
από το γερμανικό βασιλικό από το γερμανικό πολεμικό ναυτικό για να δουν την κατάσταση του υποβρυχίου. Αυτό που έγινε τους Γερμανούς ήταν ότι δεν είχαν αρκετά υποβρύχια για να επιχειρήσουν στην Κυριναϊκή. Και γόντουσαν εκείνο το διάστημα. Λοιπόν, δεν ήταν ότι ήθελαν να βγάλουν τους νεκρούς. Το υποβρύχιο χάθηκε άφθανδρο με 45 άτομα. Δεν ήταν ότι ήθελαν να βγάλουν τους νεκρούς για να τους θάψουν, ήθελαν για να δουν αν το υποβρύχιο, ήθελαν να δουν αν το υποβρύχιο επισκευάζεται. Λοιπόν, μετά από πολλές ενέργειες, είδαν να βγαίνει πετρέλαιο στην επιφάνεια και διαπίστωσαν, βρήκαν το σημείο που ήταν βυθισμένο το υποβρύχιο και θέλοντας να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται το υποβρύχιο, ζήτησαν τη συνδρομή του Ιταλικού ναυτικού, της Ρέζια Μαρίνα Ιταλιάνα, το οποίο έστειλε ένα ρημουλκό καταδυτικό για να τους βοηθήσει. Στο ρημουλκό καταδυτικό υπήρχε ένας Ιταλός δίτης, ο οποίος καταδύθηκε το ναυάγιο με κόδωνα. Είναι αυτός που βλέπουμε μέσα στο κόδωνα τώρα. Αυτός είναι ο Έντζο Μπιάτζι. Έντζο Μπιάτζι, επαγγελματίας δίτης, παλιός σφουγγαράς, ο οποίος δούλευε για τους Ιταλούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι καταδύσεις, επειδή η καταδύση στο σημείο αυτό, η αναφορά γίνεται ότι το υποβρύχιο το βρήκαν σε 80 μέτρα βάθος. Βέβαια το υποβρύχιο είναι λίγο πιο ρηχά, αλλά αυτές είναι οι καταχωρήσεις στο ημερολόγιο πολέμου το γερμανικό. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ επάνω να μπαίνει το καπάκι, το οποίο κλείνει με βίδες. Βλέπουμε πέρα από τον Έντζο Μπιάτζι, με το κασκέτο, βλέπουμε από πίσω ένα γερμανό ναύτη, ο οποίος συμμετάσχει στην επιχείρηση. Και βλέπουμε και έναν Ιταλό καπετάνιο, το βλέπουμε ότι είναι Ιταλός από το στέμα που έχει πάνω, διότι είναι του Ιταλικού Βασιλικού Ναυτικού, οι Γερμανοί δεν είχαν στέμα. Και στην επόμενη φωτογραφία βλέπουμε την ενέργεια, βλέπουμε τον κόδωνα έτοιμο να καταδυθεί, να καταδύεται με τηλεφωνική επαφή. Παρόν στην επιχείρηση ήταν ένας πολεμικός ανταποκριτής Γερμανός, ο Βέρνερ Χάρτμαν, ο οποίος επίσης καταδύθηκε το ναυάγιο αργότερα. Αλλά εδώ πέρα που βλέπουμε, ο κόδωνας που πηγαίνει κάτω για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται το ναυάγιο του U-133, είναι μέσω Ιταλός Έντζο Μπιάτζι. Καταδύθηκε, βρήκε το ναυάγιο και περιέγραψε την κατάσταση του ναυαγίου πώς βρίσκεται στις γερμανικές αρχές μετά την αποπεράτωση της επιχείρησης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου του 1942. Εδώ βλέπουμε ένα σχέδιο το οποίο σχεδιάστηκε από τον Γερμανό υπεύθυνο. Ο Γερμανός υπεύθυνος για τις καταδύσεις που πραγματοποιήθηκαν και για όλη την επιχείρηση, την καταδυτική, ήταν ο Albert Oesterlin, ο διοικητής των γερμανικών ναρκοθέτηδων στον Πειραιά. Και βλέπουμε ως εξής, ότι ο άξονας, ο νοητός άξονας πρίμνης πλώρης στο υποβρυχείο έχει κατεύθυνση προς το γαρμπί, προς τα νοτιοδυτικά. Βλέπουμε ότι υπάρχουν τέσσερα τσαμαδούρια που είχαν ποντίσει οι Γερμανοί, ένα στα δυτικά, ένα προς το βορρά, ένα στα ανατολικά και ένα στα νότια. Από τα τσαμαδούρια σε κάποια σημεία έχουν μείνει τα αγκυροβόλια. Και εδώ βρίσκεται το υποβρύχιο. Βλέπουμε ότι το υποβρύχιο είναι κομμένο μπροστά και βλέπουμε εδώ πέρα ένα μικρό κομμάτι το οποίο βρίσκεται κάτω από το υποβρύχιο. Δηλαδή ο Ιταλός δίτης τους είπε ότι η πλώρη, το προρέο τμήμα του υποβρυχίου έχει καθίσει κάτω από την πρίμνη. Η πρίμνη βρίσκεται καθισμένη πάνω στο πλωριό κομμάτι. Είναι όλα σωστά, με μόνη διαφορά ότι η κατεύθυνση της πλώρης εδώ δείχνει προς τα δεξιά του υποβρυχίου. Ενώ στην πραγματικότητα δείχνει προς τα αριστερά του υποβρυχίου και θα το δούμε παρακάτω. Πέρασαν χρόνια. Αυτή ήταν η τελευταία κατάδυση που πραγματοποιήθηκε στο ναυάγιο του U-133 τον Απρίλιο, στις 2 Απριλίου του 1942. Πέρασαν 44 χρόνια και
Το υποβρύχιο χάθηκε. Κανένας δεν γνώρισε για το υποβρύχιο, κανένας δεν γνώρισε τίποτα. Πέρα ίσως από μερικούς που ερευνούσαν στα αρχεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στο Φράιμπουργκ. Κάποια στιγμή βρέθηκαν δύο δίτες που περνούσαν από εκεί και οι οποίοι είδαν στην επιφάνεια της θάλασσας μία χίλια πετρελαίου. Θα μας πει σε λίγο, βλέπουμε στα αριστερά το Στάθη Παραμάτι και στα δεξιά το Θεόφιλο Κλίμη, είναι οι πρώτοι δίτες που εντόπισαν μετά από 44 χρόνια το ναυάγιο και ο Στάθης είναι ο πρώτος δίτης που καταδύθηκε το ναυάγιο του U-133 44 χρόνια μετά τη βύθισή του. Πριν όμως καλέσουμε τον Στάθη που όπως γνωρίσετε έχουμε εδώ πέρα μαζί στην εκπομπή μας, θέλω να πω δύο πράγματα ακόμα. Ότι ο Στάθης ανακάλυψε το ναυάγιο το 1986. Το 1989 βρίσκουμε μία αίτηση δική του προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με αριθμό πρωτοκόλλου 1753, ο οποίος δόθηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 1989. Στην έκθεση αυτή γράφει ο Στάθης, ο υπογεγραμμένος Ευστάθιος Παραμάτης, εν έτος 1986, εργαζόμενος σας Πογκαλιεύς στην περιοχή Αιγίνης Αγίας Μαρίνας, κατά τη συλλογή φουγκαριών διέκρινε ένα ναυάγιο, πιθανόν σε σχήμα υποβρυχίου. Σε δεύτερη επαναληπτική κατάδυση της επόμενης ημέρας, διέκρινα πλέον καθαρά πως ο όγκος των σιδήρων του βυθού απεικόνισε υποβρύχιο μήκος περίπου 50 μέτρων, με αντατιναγμένο το πλωραίο τμήμα και ανοιγμένες λαμαρίνες. Το ακριβές στίγμα του ναυαγίου είναι. Δεν ισχύει αυτό το στίγμα, συνεχίζω. Λόγω της ελλείψεως φουγκαριών, μετά τη γνωστή νόσο που χτύπησε όλες τις ελληνικές θάλασσες και λόγω της πολυμελούς οικογένειας που συντηρώ σας Πογκαλιεύς, και μη έχοντας εργασία λόγω των παραπάνω συνθήκων, αποφάσισα να συνεργαστώ με την εταιρεία Ιωάννης Πανάγος, η οποία και θα χρηματοδοτήσει την ανέλκυση των παλαιών σιδήρων με αποτέλεσμα να δοθεί σε μένα και στους συνεργάτες μου εργασία. Παρακαλώ, όπως επειδή δεν είμαστε γνώστες της εν λόγω νομοθεσίας μας, διαθέσετε άδεια ανελκύσεως και κυριότητα του ναυαγίου καθ' όλων των νόμιμων διατυπώσεων, έτσι ώστε να προχωρήσουμε ένομα στις εργασίες ανελκύσεως. Αυτό έγινε το 89. Το 1991, στις 4 Μαρτίου του 1991, στην εφημερίδα Μεσημβρινή, ο δημοσιογράφος Γιώργος Καράγιοργας δημοσίευσε ένα άρθρο με τον τίτλο «Γερμανικό λαβράκι στο βυθό». Στο άρθρο αυτό μιλάει με τον Γιάννη Πανάγο, ο οποίος αναφέρει την έβρεση του υποβρυχίου στο βυθό το 1986 από τον Στάθη Παραμάτη. Αναφέρει τα γεγονότα που προέκυψαν μετά την έβρεση, ότι κατατέθηκε αίτηση για ανέλκυση του ναυαγίου και πούλημα των μετάλλων σαν σκραπ. Αναφέρει όμως επίσης ότι η αίτηση αυτή δεν εγκρίθη από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και μάλιστα στην δημοσίευση στη συνέντευξη που έδωσε βλέπουμε επάνω στο γραφείο του και και μία πηξίδα η οποία φέρει το γερμανικό αετό του γερμανικού πολεμικού ναυτικού με τον αγγελωτό σταυρό. Από κάτω το γράμμα μη, που σημαίνει μαρίνε, δηλαδή για το ναυτικό κατασκευασμένος, και δίπλα τον αριθμό 470, όπου είναι ο αριθμός κατασκευής της πηξίδας του υποβρυχίου U-133. Για όλα τα υπόλοιπα θα μας πει ο Στάθης το τι συνέβη. Θέλω να καλωσορίσω λοιπόν εδώ τον Στάθη, συγγνώμη, να περάσω... Στάθη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Νίκο, θέλεις να ξεκινήσεις εσύ ή να ξεκινήσω εγώ?
Όχι, ξεκίνησε εσύ, ξεκίνησε εσύ. Στάθη. Είσαι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος είδε για πρώτη φορά το υποβρύχιο U-133, 44 χρόνια μετά τη βύθισή του, το 1986. Έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από την τελευταία φορά που επικοινωνήσαμε εμείς, γιατί τότε με είχες βοηθήσει στο άρθρο που έγραφα για το U-133. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σε ρωτήσω πώς το εντοπίσατε και κατά πρώτον πώς ξεκίνησε μάλλον όλη αυτή η διαδικασία να το εντοπίσετε. Από ό,τι γνωρίζω, πριν από τον εντοπισμό, είχε περάσει από την περιοχή αυτή μια ανεμότρατα η οποία είχε ρίξει για καλάδα ένα δίχτυ. Κάλαρη στην περιοχή έξω από την Αγία Μαρίνα, σωστά? Σωστότατα. Πιάστηκε λοιπόν το δίχτυ της ανεμότρατας με τις πόρτες σε ένα άγνωστο αντικείμενο εκείνο το διάστημα, με αποτέλεσμα την ώρα που τραβούσε με τη δύναμη που είχαν οι μηχανές της ανεμότρατας, άρχισε να ανεβάζει πετρέλαια στην επιφάνεια της θάλασσας. Φοβούμενος ο κυβερνήτης της ανεμότρατας ότι θα τον κυνηγήσει το λιμεναρχείο, λόγω ρήπανσης, έκοψε τα σκοινιά της ανεμότρατας και άφησε τις πόρτες και το δίχτυ κάτω. Σωστά. Σωστά. Εσείς είχατε πάει μαζί με τον Θεόφιλο Κλήμη για δύο βαθιές καταδύσεις στο Πετροκάραβο. Ανάμεσα πόρο έγινα. Σωστά. 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 Και βρισκόσασταν λοιπόν στην επιστροφή, περνούσατε μια Αγία Μαρίνα απ' έξω προς τον Τούρλο, όπου σε εκείνη τη φάση ο Κλήμης και εσύ, μάλλον εσύ κατά πρώτον, είδες πετρέλαια στην επιφάνεια και άρχισες να σκέφτεσαι για τους ανθρώπους οι οποίοι... Λιπέρνουν τις θάλασσες. Έτσι, που... Και ο Θεόφιλος σου είπε εκείνη τη στιγμή ότι, φίλε, αυτό που βλέπουμε δεν είναι ρήπανση, αλλά είναι κάποιο ναυάγιο στο βυθό, το οποίο ξερνάει πετρέλαια. Θέλεις να μας πεις από εκεί και πέρα τι έγινε? Δημήτρη, γυρίζοντας όντως από την περιοχή Πετροκάραβο και περνώντας τον Τούρλο, ακριβώς εκεί απέναντι στον Τούρλο, γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα που ανάφερες προηγουμένως, εκεί λοιπόν ήταν η θάλασσα και την ημέρα ήταν κάλμα τελείως. Γι' αυτό εντοπίσαμε και την κοιλίδα του πετρελαίου. Άμα είχε φουρτούρα, προφανώς δεν θα την εντοπίζαμε. Λοιπόν, περνώντας λοιπόν από το σημείο εκείνο, εγώ είδα μια μεγάλη κοιλίδα και λέω, κοίτα τους μπαγάσιδες, έτσι ακριβώς είπα το καπετάνιο μου, λέω, ρηπαίνουν τη θάλασσα με τις σεντίνες που αδειάζουν και τα λοιπά. Αλλά ο καπετάνιος με το έμπειρο μάτι του, ήταν ο Κλήμης ο συγχωρεμένος, ο Θεόφιλος, ήταν μεγάλη μορφή στις καταδύσεις. Αδερφός του Νικήτα Κλήμη. Και στα ναυάγια. Μαζί με τον, βέβαια, με τον αδερφό του μαζί και τον Νικήτα Κλήμη. Λοιπόν, με την εμπειρία που είχε ο άνθρωπος, μου λέει, Στάθη, κοίτα, μου λέει, ανεβαίνουν από κάτω, μου λέει, φυσαλίδες. Βγαίναν από κάτω μπουρμπουλήθρες και που μόλις κάγανε πάνω στην επιφάνεια της θαλάσσης, απλωνότανε. Και μου λέει, ναυάγιο έγινε, μου λέει, χτες, σήμερα το πρωί έγινε κάποιο ναυάγιο εδώ. Αλλά βλέποντας ότι δεν υπήρχε τίποτα υπολείμματα ναυαγίου τριγύρω, γιατί συνήθως όταν γίνεται ένα ναυάγιο, συγγνώμη, πάντα θα δεις επάνω στην επιφάνεια της θάλασσας διάφορα αντικείμενα να πλέουν. Αλλά δεν υπήρχε τίποτε με την κάλμα που υπήρχε, γιατί υπήρχε μεγάλη κάλμα. Λοιπόν, και ενώ βάλαμε σημάδια, τα δικά μας σημάδια, τα σπουγκαράδικα που βάζουμε εμείς, γιατί τότε δεν είχαμε εμείς την δυνατότητα να έχουμε, ή μπορεί να μην είχαν κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα ακόμα τα GPS. Λοιπόν, βάζουμε σημάδια. Τσαμαδούρι ρίξατε? Ρίξαμε. Δεν θυμάμαι, ας πούμε, να σε γελάσω. Γιατί εμείς με τα σημάδια που βάζουμε εμείς δεν χρειάζεται να ρίξουμε σημαδούρια. Εμείς βάζουμε ένα ευθεία μπροστά μας και ένα ή δεξιά μας ή αριστερά μας, δηλαδή μήκος πλάτος, και πάμε με τα σημάδια μας και είμαστε από πάνω ακριβώς 2-3 μέτρα διαφορά. Λοιπόν, και φύγαμε γιατί δεν μπορούσα εγώ να κάνω κατάδυση. Ήταν βαθιά η περιοχή εκεί και δεν μπορούσα να κάνω τρίτη βουτιά. Λοιπόν, και συζητάγαμε στον δρόμο, λέει, και θα πάμε να γυρίσουμε την άλλη μέρα
Και όντως μια την άλλη μέρα, τώρα την παράλληλη, δεν θυμάμαι, μια μπουνάτσα πάλι ωραία. Και πήγαμε, φτάσαμε στο μέρος. Το πετρέλαιο συνέχιζε να αναδύεται. Λοιπόν, ετοιμάστηκα λοιπόν με το σύστημα Φερνέζι, με το λάστιχο που βουτάμε εμείς. Σουγκαράδικο σύστημα. Φερνέζι. Ναι, το... τον Αργυλέ, ναι. Λοιπόν, και καταδύομαι. Έκανα κατάδυση λοιπόν και κατεβαίνοντας κάτω, διήκρινα ούδος από τα 60 μέτρα περίπου, 55-50, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ήταν θολά τα νερά, παιδιά. Εκεί στην Αίγινα είναι κομμένα τα νερά, όπως λέμε εμείς. Είναι κομμένα τα νερά. Γιατί τότε η Ψιτάλια δεν είχε καθαριστεί ακόμα. Γιατί τώρα έχουν καθαρίσει τα νερά πάρα πολύ. Λοιπόν, τότε λοιπόν ήταν, πολύ, ήταν σχετικά θολά. Και κατεβαίνοντας κάτω, βλέπω λοιπόν αυτό το μακρόστινο πούρο, έτσι το ονομάζω. Δεν ήταν κάποιο ναυάγιο μεγάλο, επιβατικό ή φορτηγό. Ήταν χαμηλό, ας πούμε. Και πατώνοντας κάτω πάνω στην κουβέρτα του, γύρω στα 60 μέτρα, 62, εκεί μέσα ήταν η κουβέρτα, θυμάμαι. Λοιπόν, τότε το περιεργάστηκα και βλέποντας όμως ότι όλο το ναυάγιο, σχεδόν όλο το υποβρύχιο, είχε καλυφθεί με δίχτυ της ανεμότρατας. Με ένα κίτρινο χοντρό δίχτυ. Είχε που είχε μαγκώσει και τράβα βόγα που λέμε στη ναυτική γλώσσα να το ξεπιάσει ο καπετάνιος. Δεν είχε προσέξει το ναυάγιο και πιέσε πάνω. Αφού απελπίστηκε λοιπόν και φοβούμενος μην περάσει κανένα λιμεναρχείο και τον εγγράψει για διάφορες κοιλίδες και τα λοιπά γιατί τραβάει. Λοιπόν, αναγκάστηκε να κόψει τα σκοινιά της ανεμότρατας, τις πόρτες δηλαδή. Και έφυγε. Και εμείς γυρνώντας λοιπόν το είδαμε αυτό και όταν κατέβηκα εγώ κάτω να διαπιστώσω τι ναυάγιο ήταν και τα λοιπά, δεν μπορούσα και πολύ καλά να διακρίνω γιατί δεν είχα μαζί μου ούτε μαχαίρια για να κόψω, δεν περίμενα τέτοια κατάσταση να βρω κάτω. Λοιπόν, αφού περιεργάστηκα το ναυάγιο γύρω-γύρω, πήγα στις προπέλες πίσω, είδα δεξιά-αριστερά ρηγμένα πράγματα που μάλιστα εγώ φαντάστηκα ότι θα ήταν και κάποια τορπίλη, αλλά από ό,τι διαπιστώσατε εσείς μετά δεν ήταν τορπίλη, ήταν κάποια φιάλη αέρος. Λοιπόν, μετά από κάνα μισή ώρα περίπου καταδύσεως, αναδύθηκα πάνω. Τίποτα άλλο δεν μπορούσα να διακρίνω γιατί ήταν τόσο μεγάλη η στριδόνα. Δεν περνούσε το μάτι να διακρίνει περαιτέρω. Αλλά κατάλαβα ότι ήταν κάποιο πολεμικό σκάφος, σαν πως είχα ξαναδεί. Ακούμε, Χάσαμε το Στάθη. Σύνδεση του Στάθη, μάλλον. Τάσο, τι συμβαίνει, μπορείς να μου στείλεις μήνυμα, να δεις λιγάκι και να το ξανακαλέσεις. Λίγο υπομονή. Ξανακαλέσουμε λιγάκι, δεν ξέρω, ίσως δεν έχει συνδέσει καθόλου ο Στάθης αυτή τη στιγμή. Δεν τον βλέπω καθόλου στο Skype. Ίσως μήπως στην περιοχή δεν έχουν... Έχει πέσει το ίντερνετ. Είχε ένα πρόβλημα πριν με κάτι με το ρεύμα. Λοιπόν, ξέρεις, Λεωνίκο... Τον καλό πάλι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν ναι, κάλεσε τον μία φορά ακόμα και σε περίπτωση που δεν μπορούμε να τον έχουμε στο πάνελ, θα μπορούσε... Με ενημερώνει ο Τάσος ότι έχει θέμα το Skype του. Μάλλον κάποιο πρόβλημα, τέλος πάντων, στη σύνδεσή του. Ωραία. Τότε προτείνω εγώ το εξής. Να ξεκινήσουμε με τις διαφάνειες του βυθού, του ναυαγίου μάλλον, και
μόλις ξαναβγεί ο Στάθης, συνεχίζουμε με το Στάθη. Σταματάμε και συνεχίζουμε με το Στάθη. Τι λες? Έγινε, ναι, Δημήτρη, έτσι θα το κάνουμε. Ωραία, αγόρι μου. Λοιπόν. Πάμε από εδώ. Οκ, okay. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να ξαναεπιχειρήσουμε γιατί δεν ανταποκρίνεται. Λοιπόν. Τώρα το πάμε συζήτηση και μας, άμα κουστάρεις. Ναι, ναι, μισό λεπτάκι, γιατί μου γράφει ο Κώστας, μου γράφει ο Κώστας τι έγινε, οπότε ίσως να μην γνωρίζει ότι βγήκε. Ένα λεπτάκι, δώσ' μου λίγο. Ναι. Ένα λεπτάκι λίγα, Δημήτρη. Έλα, Κώστα, μ' ακούς? Έλα, λίγο. Α, γύρισε, ωραία. Ωραία, μισό λεπτό, ωραία. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ας είμαστε οκ. Okay. Στάθη. Οκ, okay, είμαστε πάλι εδώ. Στάθη. Ακούμε. Έπεσε η σύνδεσή σας. Ακούμε. Δημήτρη, δεν ξέρω πού είχαμε χαθεί, σε ποιο σημείο. Θα σου το πω εγώ τώρα. Απλώς βλέπω, εντάξει, βλέπω το μισό από το πρόσωπό σου, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει αυτά που μας λες. Α, εντάξει, μια χαρά είσαι έτσι. Καλά, okay, okay. Μια χαρά είσαι έτσι. Λοιπόν, είχες μείνει στο σημείο που κατέβηκε στο ναυάγιο, ήταν καλυμμένο με δίχτυ, ήταν μέσα στη στριδώνα και εσύ δεν ήξερες γιατί ναυάγιο πρόκειται. Ναι. Και είχες μείνει στη φράση, σαν πως είχα ξαναδεί εγώ ναυάγιο πολεμικό. Μπράβο. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε από εκεί. Πόσο το περιεργάστηκα γύρω στη μισή ώρα, έκανα την ανάθεση μου, βγήκα πάνω στο καΐκι και μου λέει ο Κλήμης, τι είδες Στάθη, τι είδες κάτω? Λέω, αυτό και αυτό καπετάνια είδα. Πολεμικό σκάφος είναι, αλλά δεν μπορώ σαν, γιατί είχε δύο προπέλες, του λέει έχει δύο προπέλες πίσω, είναι στενό, δεν είναι φαρδί κτλ. Αυτός με την εμπειρία του, γιατί είχε μεγάλη εμπειρία ο Κλήμης ο Θεόφιλος στα ναυάγια. Λοιπόν, με την εμπειρία του μου λέει, Στάθη, είναι υποβρύχιο, μου λέει. Άμα είναι, μου λέει, ελληνικό, ιταλικό και τα λοιπά, ή εγγλέζικο, την κάναμε, μου λέει. Δηλαδή, για να γίνει κάποιο μουσείο, προφανώς. Ναι. Λοιπόν, αλλά δεν ξέραμε. Λοιπόν, φύγαμε εκείνη τη μέρα, γιατί δεν μπορούσα να κάνω άλλη κατάθεση βαθιά τόσο. Και ξαναπήγαμε την άλλη μέρα, ή την παραάλλη, δεν θυμάμαι, με εφοδιασμένο τώρα με ξηράφια, μαχαίρια, φαλτσέτες και τέτοια για να ελευθερώσω το... Ετοιμοπόλεμος. Ναι, ετοιμοπόλεμος. Γιατί, λοιπόν, αφού ξανακατέβηκα κάτω στον πύργο, άρχισα και έκοβα με τη φαλτσέτα το δίχτυ, το κόψα αρκετά, ξεσκέπασα το κανόνι μπροστά, πολυβόλο, τι είναι αυτό, δεν ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, διέκρινα αρκετά πράγματα. Διέκρινα καταρχήν, όπως ήμουν στον πύργο πάνω, διέκρινα τη θηρίδα, την ανθρωποθηρίδα αυτή που κατεβαίνανε και βγαίνανε οι ναύτες του υποβρυχίου, ήταν ανοιχτή και η μπουκαπόρτα του. Σημαίνει ότι ήταν στην επιφάνεια όταν βυθίστηκε. Ναι. Συγγνώμη λίγο, Δημήτρη, αυτό απαντάει και στην ερώτηση του Λάζαρου, του αδερφού σου, που λέει το υποβρύχιο ήταν στην επιφάνεια την ώρα πρόσκρουσης με την άρκη. Δηλαδή, ναι. Αυτό απαντάει λοιπόν, Λάζαρε, μας ακούς, ότι ήταν στην επιφάνεια. Ναι, Στάθη, ακούμε. Στην επιφάνεια ήταν όντως. Λοιπόν, τώρα τι έγινε μετά, αλλά πότε μαθαίνουμε τώρα, δεν σώθηκε κανένας. Πήγε άφθαντρο το υποβρύχιο και δεν πρόλαβε κανένας να σωθεί. Λοιπόν, και εφοδιασμένος με κάποιο σκερπάνι, σε άλλη κατάδυση προφανώς, για να εξακριβώσω τώρα την ταυτότητα του, να δω τι εθνικότητα ήταν αυτό το υποβρύχιο. Ότι ήταν υποβρύχιο, το διαπιστώσαμε όντως. Λοιπόν, την άλλη μου κατάδυση είχα και ένα σκερπάνι μαζί μου και μπήκα και στον πύργο με πολύ πάχος στριδώνας και άρχισα και το ψαχούλευα στον πύργο εκεί μπροστά, στο καντράν. Και ψάχνοντας, ξαφνικά κάνει ένα μπουφ. Μάλιστα, φοβήθηκα κι όλα, μπορώ να πω έτσι. Ξαφνιάστηκα, γιατί έκανε ένα υπόκοφο κρότο. Τι ήταν λοιπόν αυτός ο υπόκοφος κρότος? Ήταν το γυαλάκι της πηξίδας. Ένα γυαλάκι περίπου 6-7 πόντους κυκλικό και καμπυλωτό. Πομπέ. Λοιπόν, χτύπησε το σκερπάνι μου δυστυχώς απάνω εκεί και έσπασε. Ήταν και η πίεση μεγάλη και έσπασε αυτό το πράγμα. Μετά το καθάρισα και ξεβίδωσε με τα χέρια. Το πήρες στην επιφάνεια δηλαδή μαζί σου? Άλλη κατάδυση μετά. Ναι. Γιατί έψαξα, βρήκα και το περισκόπιο. Είδα το περισκόπιο. Λέω...
Αλλά τι ήταν ακόμα, τι εθνικότητα, δεν μπορούσε ακόμα, γιατί και η πηξίδα ήταν φουλ στριδόνα. Πέντε ναι. πόντους πάγος. Ναι. Σε άλλη μου κατάδυση, λοιπόν, πήρα μαζί μου και κάτι μπετόνια, γιατί δεν είχαμε εμείς, πώς τα λέμε, μπαλόνια και τέτοια πράγματα. Πήρα δύο μπετόνια 20 κιλά, τα γέμισα νερό και τα πήρα μαζί μου κάτω για να δέσω την πηξίδα, να την πάρω πάνω. Μια ξεβιδωμένη, την είχα έτοιμη. Με τα χέρια ξεβίδωση. Τόσο εύκολα. Λοιπόν, ήταν κάτι μπλούτζινες βίδες. Να μην στα πω λόγο, γέροντας πάλι, την έδεσα με τα μπετόνια, έβαλα αέρα στα μπετόνια με τον αέρα που είχα πάνω μου και το έβγαλα πάνω. Και μόλις βγήκε πάνω, η πρώτη μου δουλειά βέβαια ήταν να καθαρίσουμε την πηξίδα. Κάτι έκατσα λοιπόν στην πρίμνη εκεί πέρα, πήρα και ένα μαχαίρι και με το σκερπάνι και κρούτσου, 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 κρούτσου που λέμε, την καθάρισα και βλέπω το ξαφνικά το σύμβολο του Αϊτού να κρατάει τον αγγελωτό σταυρό. Είδα, μου λέει ο συγχωρεμένος ο Κλήμης, αμάν μου λέει Στάθη, γερμανικό μου λέει είναι. Δηλαδή δυσαρεστήθηκε γιατί ήξερε, ναι. ο Χίτλερ ναι. ήταν ντροπή της Γερμανίας, όπως μας ναι. είπε μετά από πρεσβεία. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, βγήκαμε έξω και φύγαμε. Έπειτα από καμιά εβδομάδα ψάχνοντας τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα ενεργήσουμε, βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν κάποιες επιφανίες μέσα υπουργεία και μέσα στα αυτά και λέει, παιδιά, εγώ θα πάω να... Θα πάω στην πρεσβεία τη Γερμανική να αναφέρω το γεγονός. Πας και βγάλουμε κανένα λαβράκι. Όντως ο άνθρωπος πήγε εκεί πέρα, αλλά του είπε ο πρέσβης εκεί πέρα ο Γερμανός, αφού του εξήγησε όλη την περίπτωση ο δικός μας ο άνθρωπος, του λέει, κύριε μου, λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει. Εμάς καταρχήν, λέει, ο Χίτλερ ήταν η ντροπή της Γερμανίας. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, έχουμε στο Κίελο... Έχουμε ένα ή δύο μουσεία από υποβρύχια. Ναι. Και τρίτον, λέει, αφήστε τους νεκρούς στον τάφο τους. Λέει, μην τους τι να σκαλίζουμε τώρα και να κάνουμε. Δεν μας ενδιαφέρει μας σαν ναυάγιο, σαν... απογοητευτήκαμε φυσικά, φύγαμε. Και στη συνέχεια μετά από... Πέρασαν τα κάνα δύο χρόνια, δεν θυμάμαι, τρία, δεν θυμάμαι πόσο περάσανε. Εγώ είχα στη γειτονιά μου έναν... Το γνώριζα προσωπικά, δεν ήμασταν φίλοι, αλλά το γνώριζα εξ αποστάσεως, τον Πανάγο. Αυτός ήταν επαγγελματίας, ήξερε τον επαγγελματίας, έχει μεγάλο σκάφος και κάνει καθαρισμούς και ποντίζει καλώδια μες στη θάλασσα και τέτοια αγωγούς και τέτοια. Και πήγα σπίτι του λοιπόν τότε και περίπου το 88-89, πήγα στο σπίτι του λοιπόν και το συζητήσαμε. Μου λέει Στάθη, μπορεί να μην ενδιαφέρει την Γερμανία, αλλά ενδιαφέρει μας σαν σκραπ. Σκραπ και πολύτιμα αντικείμενα που θα βγάλουμε μέσα από το ναυάγιο. Γιατί μου λέει, όπως ξέρεις, ακριβώς έτσι μου είχε πει, στη Γερμανία έχει, λέει, πολλούς ναζιστές, ακριβώς έτσι. Φαντάσου, λέει, να βγάλουμε τώρα το όπλο του τάδε, του κυβερνήτη ή το πιλίκιο του τάδε, καταλάβει, ή τον πιστόλι του τάδε. Εκτός αυτά, λέει, θα τα δημοσιεύσουμε σε γερμανική εφημερίδα και θα έχουμε και από εκεί... Μια καλή απολαβή. Λοιπόν, το συζητήσαμε και όντως καταλήξαμε να κάνω εγώ μια αίτηση. Αλλά ποτέ όμως από εκεί πέρα δεν έμαθα τίποτε. Μετά από καιρό ήρθε και μου λέει, ήρθε μάλλον εγώ πήγα, δεν ήρθε αυτός. Και μου λέει, Στάθη, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν μας αφήνουν, δεν μας το δίνουν να το αναλυκίσουμε και τέτοια πράγματα. Και από τότε χαθήκαμε, παιδιά. Χαθήκαμε, δηλαδή δεν υπήρχε ενδιαφέρον, χαθήκαμε. Δημήτρη, είναι η αίτηση που έδειξε πριν. Ναι, είναι η αίτηση που έδειξα πριν. Η αίτηση του 89. Η αίτηση που έδειξα πριν. Ιστορία, χοντρά. Μία ερώτηση έχω σε σένα. Θα ήθελα, σε παρακαλώ, πάρα πολύ να μην αναφέρεις ονόματα. Θα ήθελα να μην αναφέρεις ονόματα. Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι έγινε με την πηξίδα που έβγαλες. Γιατί την είδαμε και στο άρθρο. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ρωτάνε. Δηλαδή, ο φίλος μας ο Σπύρος Σπύρου από την Κύπρο, παραδείγματος χάρη, ρώτησε πριν τι έγινε με αυτή την πηξίδα. Πώς κατέληξε και βρέθηκε στο γραφείο του Πανάγου. Την πηξίδα μου, λοιπόν, την πήρα εγώ στο σπίτι μου. Την καθάρισα ωραία, την γυάλισα που λέμε και την είχα
σαν ντεκόρ μέσα στο σπίτι μου, σε ένα, τουλά, σε ένα κομωδίνο πάνω. Μετά από, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο καιρό, ήρθε κάποιο παιδί, με πήρε τηλέφωνο κάποιο παιδί, συνάδελφος δίτης. Μετά το χτύπημα. Ναι, μετά που χτυπήθηκα. Μετά χτυπήθηκα, είχα πάει... Αυτό θα πρέπει να είναι γύρω στο 90-91. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που χτυπήθηκες τότε. Χτυπήθηκα 7 Οκτωβρίου του 90. Του 90. Ανάμεσα στο Λαύριο, εκεί σε κάτι σε 60 μέτρα εκεί μέσα που βούτουσα και παίζα ψάρια συγκεκριμένα. Λοιπόν. Συγγνώμη, για όσους δεν είναι δίτες, σε όσους που μας παρακολουθούν και δεν είναι δίτες, το χτύπημα σημαίνει ότι ο Στάθης έπαθε την νόσο των διτών. Ακριβώς, Δημήτρη, ναι. Και συγγνώμη για την παράληψη δική μου. Ναι, όχι. Σημαίνει ότι χτυπήθηκα, σημαίνει ότι παράλυσα από την νόσο των διτών. Και μετά από την ιστορία... Δεν μπορούσες να δουλέψεις. Δεν μπορούσες να πας για μεροκάματο. Όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Αφού ήμουν μπουσουλώντας πήγαινα. Δηλαδή, ένα μήνα έκατσα μέσα στο θάλαμο, να φανταστείς. Μπαινόβγαινα μέσα στο θάλαμο, στον άφταθμο, ένα μήνα. Το Ζαχαριάδη, δεν πειράζει. Ζαχαριάδης, ο Βασίλης. Ναι, λοιπόν, έπτοτε λοιπόν που ήρθα εδώ και στην Αθήνα που έμενα ακόμα, με πήρε τηλέφωνο ένα παιδί που γνώριζα από τα όστρακα που δουλεύαμε πια, γιατί μετά που κάνα δύο χρόνια άρχισα και ψιλοβουτούσα στα όστρακα, ενώ μου είχε απογορεύσει ο γιατρός μου. Αλλά εγώ πώς θα ζούσα την οικογένεια, παιδιά. Ναι, άρχισα και βουτούσα λοιπόν στα όστρακα, 5 μέτρα, 6 μέτρα εκεί. 7 μέτρα, 3 μέτρα. 20 μέτρα. Και 20 μέτρα καμιά φορά. Λόγω, με μεγάλο φόβο βέβαια, γιατί φοβόμουν κιόλα. Φοβόμουν και δεν ήξερα τα υπακόλουθα τι θα μου συμβεί. Λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο αυτός ένα παιδί, ένα παλικάρι που τον γνωριζόμαστε και μου λέει Στάθη, γιατί γνώριζε ότι έχω την πηξίδα. Μου λέει Στάθη, εκείνη την πηξίδα την έχεις ακόμα την γερμανική. Λέω την έχω ρε φίλε. Γιατί? Μου λέει εσύ την πουλάς. Εγώ τότε πως ήμουν στενευμένος από χρήματα, πολύ στενάχωρος. Ναι. Λέω την πουλάω ρε φίλε. Μου λέει να έρθω να την πάρω, αφού κανονίσαμε και ένα ποσό να με ευτελές. Έρχεται σπίτι και την πήρε. Κατάλαβα. Την πήρε. Τώρα τι έγινε, πηξίδα από εκεί και πέρα, εγώ δεν γνώριζα. Δεν γνώριζα. Έτσι. Και από εσάς μαθαίνω ότι βρέθηκε στο γραφείο τάδε. Ναι, εντάξει, ούτε και αυτόν η πηξίδα ήταν. Αυτός μάλλον τη δανείστηκε για να την παρουσιάσει στη συνέντευξη. Για τη δημοσίευση. Λοιπόν, στη δημοσίευση. Και εδώ μπαίνουμε στο σημαντικότερο κομμάτι για τους δίτες. Ναι, ναι. Το ναυάγιο βρίσκεται στο βάθος των 74 μέτρων. Εκεί είναι η αριστερή προπέλα, είναι το πιο βαθύ κομμάτι. Το βαθύτερο σημείο, ναι. Το βαθύτερο σημείο. Το μέσο βάθος του ναυαγίου είναι 70-71 μέτρα. Σωστά. Το ψηλότερο σημείο εκεί που είναι ο πύργος είναι 67 μέτρα. Αυτά όλα μετρημένα ακριβώς. Ναι, σωστά. Αυτές τις καταδύσεις εσύ τις έκανες όλες με αέρα. Όλες με αέρα. Όλες με αέρα. Θέλω να μας πεις πώς βούταγες, ποιες ήταν οι αναλογίες στον χρόνο βυθού, πόσο έμενες κάτω, πόση αποσυμπίεση έκανες. Θέλεις να μας πεις και αυτό. Καμικάζει, Δημήτρη. Πώς θα με καμικάζει, πώς κάνει καμικάζει. Έτσι, όταν κάνεις μια κατάδυση στα 70 μέτρα και κάθεσαι μισή ώρα, 40 λεπτά, και κάνεις μισή ώρα από συμπίεση και μια επαναληπτική πάλι στο ίδιο βάθος, πάλι με μισή ώρα από συμπίεση, είναι αυτοκτονία. Από ό,τι ξέρω τώρα κατόπιν. Στάθη, μετά από πόση ώρα η δεύτερη η κατάδυση, Στάθη? Μετά από δύο ώρες. Δύο ώρες. Μετά από δύο ώρες. Άλλο τόσο. Και μπορεί και περισσότερο άμα χρειαζόταν. Άμα δεν έβγαινε το μεροκάματο. Λοιπόν, πάντα βουτούσαμε με αυτό το σύστημα και χωρίς ασφάλεια φιαλάκι πίσω στην πλάτη. Μάλιστα. Για σου δηλαδή, κάτι, ναι, πες. Από ένα τραγελαφικό. Ναι. Μετά από καιρό πάλι ξαναδούλεψα στα σφουγγάρια. Και πήγα πιο βαθιά τότε. Και μετά όχι στα σφουγγάρια. Και στα κοράλια. Όχι στα σφουγγάρια. Στα σφουγγάρια δεν ξαναδούλεψες μετά. Μπάς περιπτώσει, δεν θυμάμαι που ρε παιδιά. Στα σφουγγάρια μετά δεν ξαναδούλεψες. Α, γιατί χαλάσανε, ναι. Οι βουτιές αυτές, Δημήτρη, έχω απόλυτα. Ήδη τα προηγούμενα χρόνια δούλευε τα 90 και τα 100 μέτρα. Είχα αποδείξει. Τα μέτρα, ας πούμε, λοιπόν, εκείνη την εποχή ήταν κάτι το normal, να πούμε, σχετικά. Ακριβώς. Θεωρήσαμε σωστό, λοιπόν, σε βαθιές καταδύσεις να φοράμε ένα μπουκαλάκι μικρό
Ένα τρίλιτρο. Ανάποδα, όπως καταλαβαίνεις, με το αυτό να μπορούμε να ανοίξουμε την πιάλη. Και ήρθε το λιμεναρχείο και μας έπιασε. Παράδειγμα, με άδεια, με αέρα, με λάστιχο. Μας έγραψε γιατί είχαμε πιαλάκι με αέρα. Φίλε, του λέω, εμείς αυτή είναι η ζωή μας. Του ξηκούσα το ανθρώπο. Όχι, λέει, δεν ξέρω τίποτε. Και μας έκανε. Μας έγραψε για αυτό το πράγμα. Μετά από χρόνια το υποχρεώσαν και στα κυδόνια να το φοράνε, στα 3 μέτρα και στα 2. Αφού τους ξυπνήσαμε καλά-καλά, τους κάναμε μάγκες δηλαδή καθαρά. Στα κυδόνια έχει νόημα γιατί είναι ρηχά. Αλλά συγγνώμη τώρα, στα 100 μέτρα κάτω. Στα 100 μέτρα κάτω. Δηλαδή, τι θα κάνεις με ένα μπουκαλάκι τρίλιτρο. Πετρί, άκου τι μου συνέβη. Τέλος πάντων, τώρα αυτό ήταν πιο μπροστά βέβαια. Πιο μπροστά δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Σε μια δόση στα Σουγκάρια και στην Ήδρα και στο νησί Καμίλα, δεν ξέρω αν το έχετε. Ναι, ναι. Εκεί είχα ένα μπουκαλάκι δικό μου, ένα ραλού. Δεν θυμάμαι πόσο ήταν τώρα. Δεν ήταν κυβικό. Τρίλιτρα. Όχι, δεν ήταν μικρό. Ούτε και ένα κυβικό δεν ήταν. Λοιπόν, το είχα λοιπόν και το φοράγαμε όλοι οι δίτες μετά, το σφουγγαράδικο, και ήταν κανονικό σφουγγαράδικο. Με καπετάνιο, με τέτοια. Και ήταν η ώρα μου, το φοράγαν όλοι. Όλοι οι δίτες το φοράγανε και εγώ το φορούσα. Εκεί τη μέρα λοιπόν που ήταν να βουτήξω στην Καμίλα σε ένα κάβο εκεί, έπεσα εκεί στα 50-55 μέτρα και κατηφόριζε το κάβο. Δεν τι να κάνω, ρε Κώστα. Λοιπόν, εκεί, πριν πέσω λοιπόν, μου λέει ο καπετάνιος Στάθη, το μπουκαλάκι. Λέω, δεν το φοράω, μωρέ, του λέω, Γιώργη. Μου λέει, θα φορέσεις, μου λέει, το μπουκαλάκι. Και καλή του ώρα, ευτυχώς που επέμενε. Μου λέει, άμα δεν το φορέσεις, εγώ θα σε πάω στο λιμεναρχείο, σου κάνω, μου λέει, αυτό, σε απολύσω. Πώς το λέμε, ναι. Και με τα πολλά το φόρεσα, κατεβαίνω λοιπόν στα 55 μέτρα, βαθαίνει το μέρος, μαζεύω κάτι σφουγγάρια τεράστια. Τεράστια, πραγματικά τεράστια, σαν ρόδες αυτοκινήτου, κάτι καμπάδικα. Καμπάδικα, βλέπω, βλέπω στα παρακάτω στα 65 μέτρα, 68, βλέπω ένα μεγάλο λαγόφυτο. Δεν ξέρω να τα γνωρίζεις, ας πούμε. Ναι. Ένα λαγόφυτο το οποίο το έχω και βλέπω, πίσω μου. Ναι, βλέπω, το βλέπω, το είδα. Είναι αυτό εδώ. Ναι, αυτό εδώ, το είδα. Λοιπόν, το λαγόφυτο και μέσα έχεις ένα καπάδικο. Ναι, και το από εκεί μαδιά είναι λαφίνα. Μοιάζει με το λαγόφυτο, αλλά είναι λαφίνα, έτσι τα λέμε. Λοιπόν, κατεβαίνω εκεί, φυσικά δεν θα αφήσω, κατεβαίνω λοιπόν εκεί στα 68 που λέμε περίπου και το κόβω και το βάζουμε στην απόχη μου. Και εκεί την ώρα ακούω, ρε παιδιά, ένα εξολεύει από πάνω, ακούγεται, συζητήτες είστε, ξέρετε πώς μεταδίδεται το ήχος από την επιφάνεια στη θάλασσα μέσα. Ακούγεται φοβερά. Ακούω λοιπόν τις μηχανές, εγώ μόλις ακούω τη μηχανή, βάζω το χέρι μου αμέσως στο κλίστρο. Για να ανοίξω το μπουκαλάκι και περιμένω εκεί μαρμαρωμένος. Και πραγματικά γράφει, μου τραβάνε τα λάστιχα που λες. Ξαφνικά βλέπω στα 10-15 μέτρα πίσω μου που είχα την ένωση. Την ένωση, αλλά την είχαμε δεμένη τόσο καλά εμείς με σκοινιά και έφυγε λοιπόν η ένωση, ξεκόλλησε. Και έβλεπα το αέρα. Μου κόβεται ο αέρας και ευτυχώς που είχα το μπουκαλάκι. Τα ανοίγω και βγήκα πάνω και βγαίνοντας απάνω. Γιατί βγήκα αμέσως απάνω, δεν βγήκα. Με στάσεις, κατευθείαν απάνω. Και βλέπω ένα φουσκωτό με τρεις δίτες είχαν σταματήσει στο καΐκι και αυτοί και μάγκωσαν το πόδι, στο λάστιχο. Ναι. Και μέσα με είδα, μου λέει ένα μάρε φίλε, μου λέει πω συγγνώμη, λέει τυχερός, λέει είσαι. Λέω και εγώ τυχερός και εσείς τυχεροί. Και πας πιτός φύγαν τα παιδιά και την άλλη μέρα πνίγηκε ο ένας, ήταν ελεύθεροι δίτες. Ναι. Ελεύθερη κατάδυση. Στην περιοχή ψαρεύαν αυτοί και πνίγηκε ο ένας. Ήταν και βράχωσε κάτω από μια πέτρα, να πούμε, και έμεινε ο καημένος και νίγηκε. Λοιπόν, αυτή είναι μια από τις ιστορίες πολλές. Εσύ πώς βγήκες σε στάθη μετά από αυτήν την ιστορία, μετά από αυτήν την κατάδυση? Τίποτα, δεν έπαθα τίποτα. Δεν είχα πάθει τίποτα. Ακόμα ήμουν γύρω. Στάθη, θέλω να μας πεις, δεν πήγαινες, εντάξει, πήγαινε, είχε αυτό το πράγμα, είχε μια... Ήταν γιούρια, είναι γιούρια καταδύσεις αυτές, δεν τις κάνουμε εμείς καθόλου, δηλαδή τα ακούμε και κρατάμε απόσταση. Έτσι. Απλούστατα όμως, και εσύ δεν πήγαινες και έκανες μισή ώρα ή 40 λεπτά κατάδυση στα 90 μέτρα, ας πούμε, και ανέβαινες φυσέκη στην επιφάνεια, έκανες την αποσυμπίεσή σου. Θέλεις να μας πεις για την αποσυμπίεση, πώς την έκανες? Η αποσυμπίεση μας ήταν η εξής. Λίγο να σε βλέπουμε, λίγο το κεφάλι σου δεξιά να σε βλέπουμε. Εντάξει. Κατά την ανάδυση, λοιπόν, μόλις φτάναμε στα 12 μέτρα,
Εκεί έριχνε ο καπετάνιος ή ο Κώστας, άμα ήταν στο σκάφος, έριχνε την άγκυρα, κρεμούσε. Όταν, συγγνώμη, τα 12 μέτρα την ξεκινάγατε την αποσυμπίεση. Όταν ανέβαινε Δημήτρη, όταν ήταν ανέβη, έβγαζε το ρυθμιστή, πάταγε τον αέρα, γέμιζε το αποσφυσαλίδες, έκανε μια μεγάλη κοιλίδα και καταλάβαινε πάνω ο άνθρωπος, ο Κολαουζέρης, ας πούμε, ή οποιοδήποτε, ο καπετάνιος, ότι ο διαιτητής βγαίνει. Πήγαινε, πέταγε το σκαντάλιο, είτε την άγκυρα. Ναι. Έτσι. Και έβλεπε ο Δήτης, κρεμιότανε. Συνέχισε. Η ερώτησή μου ήταν ότι η πρώτη στάση που έκανες για την αποσυμπίεση ξεκινούσε στα 12 μέτρα. Δηλαδή, 2-3 λεπτά. Μισό λεπτό. Ας πούμε, από τα 70 μέτρα που ήσουν στο υποβρύχιο, από τα 70 μέτρα, ναι. Η πρώτη στάση που έκανες ήταν στα 12, δεν έκανες τίποτα πιο πριν. Μη σου πω και στα 9 κατευθείαν. Okay. Σπάνια στα 12, στα 9 συνήθως πιανόμασταν. Λοιπόν, ερχόταν πάνω τη φυσαλίδα. Δεν ήταν το πρόβλημα, ρε Δημήτρη. Στα Πετάνιος. Ήθελα να ξέρω. Και πάπε, κοίταγα εγώ το και πιανόμουν στο σκηνή. Είχα το βαθύ με δρόμο. Και κανονίζα το ύψος, λοιπόν. Εκεί καθόμουν 9, καμιά φορά και 12, ίσως καθόμουν. Καθόμουν στα 9 μέτρα, λοιπόν, κάνα τεταρτάκι. Και μετά ανέβαινα στα 6, καθόμουν άλλα 10 λεπτάκια και άλλα 5-10 λεπτά στα 3 και μπούρα πάνω. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, να γίνω πιο συγκεκριμένος. Ας πούμε, έκανες στα 70 μέτρα που είναι το ναυάγιο του υποβρυχίου, έκανες μια κατάδυση για 30 λεπτά, για μισή ώρα. Ναι, το πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή τη μισή ώρα, και αυτή τη μισή ώρα έμενες δηλαδή, ξέρω εγώ, 10 λεπτά στα 12 μέτρα, άλλα 10 λεπτά στα 6 μέτρα ώρα, και άλλα 5 λεπτά. Μισή ώρα Δημήτρη, με 35 λεπτά. Δημήτρη, άκουσα να δεις. Αυτό όταν ήμασταν πολύ μακριά, μεσοπέλαγα και δεν είχε αρκετά μακριά στεριά. Άμα βλέπαμε στεριά, με το που πιανότανε, την άγκυρα του ρίχναμε, όχι το σκαντάλιο. Ναι. Και με το που πιανότανε, τον τραβάγαμε και τον πηγαίναμε στη στεριά. Δηλαδή κάναμε τη μισή ώρα, μπορεί να την κάναμε στην πορεία. Κατάλαβα. Και ο Δήτης ήταν σίδερο. Ορίστε. Έλα, Νικόλα. Εντάξει, ναι. Πηγαίναμε στο γυαλό, φουντέρναμε με την άγκυρα, αφού ήταν κάτω η άγκυρα. Η άγκυρα, βέβαια, συγγνώμη Κώστα, η άγκυρα δεν ήταν στο βυθό. Η άγκυρα ήταν κρεμασμένη στα 20 μέτρα περίπου, 15 μέτρα περίπου. Έτσι. Και δεν σερνόταν κάτω. Εντάξει, όπως με τράβαγε, κανόνιζα και πήγαινα λίγο παρακάτω γιατί σε βγάζει λίγο πάνω. Και κατόπιν πηγαίναμε έξω. Πηγαίναμε πολλές φορές έξω και μισή ώρα και 20 λεπτά πορεία έτσι με την άγκυρα πηγαίναμε. Να πάτε γυαλό δηλαδή, πηγαίνετε γυαλό. Να γυαλό έτσι να κάτσω λίγο παραπάνω μολάχι έτσι να έτσι. Ένα κορδονάκι με ένα κλειψάκι το παίρναγε από τη μέση του για να μην τραβάει πολύ τα χέρια του. Αλλά μια φορά. Αλλά πάνω από 40 λεπτά δεν έκατσα ποτέ από συμπίεση. Όπως και να έχει, τέλος πάντων στην πορεία για να πάτε προς στεριά, ρε παιδί μου, ο Στάθης έκανε κάποια αποσυμπίεση, ας πούμε. Ναι, και αν όταν τσάζα πώς ήμουν πάντα στα μέτρα που ήθελα, κατάλαβες Νίκο. Ναι, ναι. Πήγα λίγο παρακάτω, λίγο παραπάνω και κανόνιζα να είμαι στα 9 μέτρα, στα 6 μέτρα εκεί που ήθελα. Οξυγόνο δεν κάνατε καθόλου, έτσι. Οξυγόνο δεν κάνατε καθόλου. Ξέραμε τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, άγνωστη λέξη. Ξέραμε τι είναι αυτό. Αργότερα, μετά το πρώτο χτύπημα. Ακουστά. Μετά που δούλεψα στα κοράλια, δούλεψα και... Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση που έχω να σου κάνω. Ότι μετά δούλεψα στα κοράλια. Τα κοράλια είναι βαθιά, δηλαδή είναι 100 μέτρα και. Και αυτές τις καταδύσεις τις έκανες με αέρα. Συγγνώμη, σε διακόψω. Είναι από τα 75 μέτρα, σπάνια 75 μέτρα, μέχρι και τα 100, 105, 110, εκεί τα δουλεύαμε. Με αέρα όμως. Όχι, συγγνώμη, μέχρι τα 100 μέτρα τα δουλεύαμε με αέρα. Πριν μπλέξω ακόμα με τον Γκούμα και τα λοιπά, που είχε, αυτός είχε αέρια. Εμείς που να τα βρούμε, είχαμε ένα καϊκάκι. Λοιπόν, και πήγαμε με ένα συνάδελφο εδώ στο Άγιο Όρος, πάνω στο Άγιο Θεόδωρος. Και μου το είχαμε καθαρό με τον αέρα από το δικό μας, αυτό το σκέτο, το καθαρό. Με αέρα γινόντουσαν οι βουτιές πάντα. Πάντα. Είτε με μεγάλο σκάφος με τις μπουκάλες, είτε με το καϊκί, με τον αργυλέ. Ναι. Αυτά γινόντουσαν πριν το πρώτο χτύπημα. Ναι. Έτσι. Μετά το πρώτο χτύπημα, είχε έρθει τότε και κάποιος άνθρωπος από την Αμερική, ο Πέτρος, ποιος είχε έρθει. Από εκεί ξεκινήσανε τα αέρια. Και μετά πήγες εσύ
στον Κούμα, και μετά φυσικά πήγε πιο βαθιά από ότι... άρχισε να δουλεύει πιο βαθιά, πιο βαθιά από, ότι... από ότι είχε πάει πρωτύτερα. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, Στάθη. Πώς λένε, πήρε ο αυτός μου αέρα έτσι κάπως. Ναι. Στάθη, από το άζωτο που έχει ο αέρας μέσα, από τα 40 μέτρα και κάτω, δημιουργείται νάρκωση. Νάρκωση αζότου. Με την νάρκωση πώς θα κατάφερνες? Ναι, επειδή σε Δημήτρη δούλευα κάθε μέρα εγώ. Δουλεύαμε με το κλίμα, πηγαίναμε κάθε μέρα. Και ήμουν στρωμένος που λέμε εμείς στη δουλειά μας. Γιατί όταν κάνουμε μια βαθιά κατάδυση κατευθείαν, έχουν να βουτήξουμε, ξέρω εγώ, ένα μήνα, δύο μήνες, πέντε μήνες, ένα χρόνο. Δεν πάμε κατευθείαν να βουτήξουμε στα 100 μέτρα. Εκεί θα μαστουρωθείς. Ναι. Αν με αέρα, λέω. Τώρα ανοίξει το ήλιο και τα λοιπά, εντάξει. Αλλά εμείς στρώναμε πρώτα. Είμαστε στρωμένοι στη δουλειά κάθε μέρα, κάθε μέρα. Οπότε δεν την άκουγα εγώ, γιατί ήμουνα και. Την άντεχα την βουτιά. Πώς το πω. Ναι. Την άντεχα. Καταλαβαίνω. Αισθανόμουν μια μικρή στην αρχή, έτσι λίγο ζαλαδιτζά, αλλά μετά περνούσε. Πες μια φάση με μένα. Πες μια φάση με μένα. Πες μια φάση που αισθάνθηκες πρώτη φορά. Στα Κοράλια, μια φάση η οποία εμείς βάζαμε πέτρες μέσα στην απόχη μας. Με συγχωρείς, μισό λεπτάκι, πριν συνεχίσεις, για αυτούς που μας παρακολουθούν, όταν λέμε κοράλια εννοούμε το κόκκινο κοράλι, το εμπορεύσιμο, έτσι. Φαίνεται πίσω. Αυτό που είναι από πίσω που δείχνει ο Στάθης. Ναι. Είναι ακριβό προϊόν και χρησιμοποιείται στην κοσμεοτοπία. Ναι. Λοιπόν, εμείς βάζαμε λοιπόν, για να πέσουμε απίκο που λέμε, να πέσουμε απίκο στο μέρος, βάζαμε στην απόχη μας, βάζαμε 10-15 κιλά, 20 κιλά πέτρες. Τις μαζεύαμε απ' έξω από το γυαλό και τις είχαμε στο καΐ. Και όταν τα καταδυθούμε, για να μην μας ξεσύρει, κατάλαβες, το ρεύμα, για να μην μας πάρει το ρεύμα, εμείς βλέπαμε το καλαδούρι μας και δώστου, φούντα μέσα. Και πριν πατώσουμε, τις αδειάζαμε τις πέτρες την απόχη. Λοιπόν, μια μέρα δεν είχα λοιπόν πέτρες και βάζω τα σημάδια μου, βουτάω και αντί να πατώσω στα 70 μέτρα που ήταν, 65 μέτρα που ήταν το κεφάλι της ξέρας, με πήγε στα 95. Ναι. Εκεί λοιπόν εγώ 95 μέτρα τότε δεν είχα δουλέψει καθόλου. Εκεί λοιπόν παιδιά, στα 95 μέτρα ήταν κάτι καρένες. Πέτρες χαμηλές δηλαδή, ένας πάγκος χαμηλός. Και ήταν φουλ στο κοράλι. Πολύ καλό κοράλι. Και αρχίζω να μαζεύω σαν τάβρο στο γυαλοπολείο. Mm. Και μαζεύω και μετά στα 2-3 λεπτά έγινα τούμπανο. Μιλάμε ότι μαστούρωσα. Ναι. Το καταλάβαινα, αφού βάστακα το ρυθμιστή με τα χέρια μου να μην μου φύγει. Να μην μου φύγει ο ρυθμιστής από το στόμα, καταλαβαίνεις. Γιατί άμα μαστουρώσεις, δεν καταλαβαίνεις ότι δαγκώνεις. Ναι. Την νάρκωση. Νάρκωση αζότου. Και τα πολλά που λες, δεν άντεχα άλλο τη μαστούρα και τα δίνω για πάνω. Τα δίνω για πάνω και μόλις έπιασα τα 68 μέτρα, 65, καθάρισα. Ναι. Δηλαδή λαμπικάρισα που λέμε στη γλώσσα μας. Αυτή είναι. Να σε διακόψω μισό λεπτάκι, να σε διακόψω για μια στιγμή μόνο. Εδώ έχουμε μια ερώτηση από το φίλο, το Σπύρο από την Κύπρο, ο οποίος έχει καταλάβει λάθος. Θα πρέπει να πούμε ότι εσύ δεν καταδιώσουν με φιάλες, αλλά καταδιώσουν με μαρκούτσι από την επιφάνεια. Στην αρχή, μετά εφόρησα και φιάλες. Όχι πάντα. Δηλαδή τα κοράκια πριν το 90 δουλευόντουσαν και με μπουκάλες και με, τον εντάξει. Έγινε. Επίσης, τα χτυπήματα. Ο Νίκος θέλει να πει κάτι. Ο Νίκος. Όχι. Ήθελα να πω ότι πριν, μόλις ολοκληρώσουμε το κομμάτι της κατάδυσης, έτσι, να πούμε στον κόσμο ότι αυτές οι βουτιές βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο είτε γινόντουσαν τότε ή γινόντουσαν από αυτού του είδους επαγγελματίες. Δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή γίνεται με αέρα στα 100 μέτρα, τουλάχιστον στο κομμάτι, επειδή και σαν σχολή και σαν καταδυτικό κέντρο, είναι καταδύσεις που κάνουν επαγγελματίες της εποχής ή ακόμη και επαγγελματίες σήμερα. Έτσι, να μην θεωρούμε σήμερα δεδομένο, δύσκολα, αυτές, να... ναι, σήμερα δεν ξέρω. Σήμερα υπάρχετε εσείς, έρχεται ο κόσμος και μαθαίνει με σωστή σειρά το πώς γίνεται και τι πρέπει να γίνεται. Έτσι. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε αυτό που ονομάζεται εσύ σήμερα τεχνική κατάδυση. Τότε ονομαζόταν βαθιά βουτιά, πώς το λένε. Μια απλή βαθιά βουτιά, να πούμε. Έτσι. Σήμερα έρχεται σε εσάς και τους εκπαιδεύετε όπως πρέπει.
Καμικάζει, καμικάζει όπως το βάζει. Νίκο, μία, επειδή έχω μία ερώτηση κι εγώ ανοιχτή, θέλεις να κάνεις πρώτα εσύ τη δικιά σου ερώτηση ή έκανα εγώ τη δικιά μου? Όχι, θέλω να επιστρέψω. Προκύπτει μία ερώτηση από το, για το γερμανικό υποβρύχιο. Αλλά θα ήθελα να ολοκληρώσουμε την ενότητα των καταδύσεων με αυτή την τελευταία ερώτηση. Ωραία. Για να μπορέσω να επανέλθω μια ερώτηση που ενδιαφέρει όλους. Και επίσης, μιας και έχω το λόγο αυτή τη στιγμή, να μεταφέρω πολλές ευχαριστίες του κόσμου, τέλος πάντων, να απολαμβάνω την κουβέντα. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση από όλους. Δημήτρη, φυσικά από σένα, αλλά και από, και από αυτά που μας διηγείται ο Στάθης. Προχώρα, Δημήτρη, στην ερώτηση. Στάθη, αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση πριν μπούμε στις διαφάνειες που θα δούμε το υποβρύχιο. Η τελευταία μου ερώτηση είναι: μας είπες ότι εσύ χτυπήθηκες πρώτη φορά το 90. Στο Λαύριο, ναι. Στο Λαύριο. Το 93... Το 95. Μισό λεπτάκι να τελειώσω. Το 93 έπεσε ένα ελικόπτερο στην Κρήτη. Εσύ ήσουνα 3 χρόνια μετά το χτύπημα, ήσουνα εκείνος ο οποίος κατέβηκε με αέρα στα 92 μέτρα, έδεσε το ελικόπτερο και όχι μόνο το έδεσε να ανέβει στην επιφάνεια, αλλά όταν ανέβηκε στην επιφάνεια θυμήθηκες ότι υπήρχε κίνδυνος να πέσουν τα πτώματα μέσα από το ελικόπτερο, να φύγουν στο νερό, να μην μπορούν να τα θάψουν. Και ξανακατέβηκες πάλι για να... και μάλιστα το ένα πτώμα το ανέβασες εσύ επάνω γιατί είχε φύγει. Σωστά. Αυτό έγινε 3 χρόνια μετά το, μετά το, πρώτο χτύπημα. Μετά είχες ένα δεύτερο χτύπημα το 95. Σωστά. Και είχες ένα χτύπημα το 99 που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Εκεί έπαθες ζημιά. Σε ρωτάω γιατί παίρνω εδώ πέρα ερωτήσεις από ανθρώπους που γνωρίζουν για σένα από το παρελθόν και ρωτάνε αν είσαι καλά τώρα. Με τα μπαστούνάκια μου τα δύο παιδιά, ίσα ίσα που κινούμε. Δημήτρη, μπορώ να πω κάτι? Κινούμε, ναι. Μονάχα κινούμε, τίποτα άλλο. Τα χτυπήματα, το τρίτο ας πούμε που είπες, είναι το μοναδικό χτύπημα, το μοναδικό, που έγινε από απλές βουτιές με την υπερβολική ώρα παραμονή στο βυθό και τη λίγη αποσυμπίεση. Δηλαδή το πρώτο χτύπημα δεν έγινε από τις τραβηγμένες βουτιές, έγινε από ατύχημα. Δηλαδή, να, θα σου πει ο πατέρας, κόπηκε το λάστιχο και, ναι, και βγήκε φούσκα. Δηλαδή έγινε από, από ατύχημα, από, πώς να το πούμε. Ναι, ναι, ατύχημα. 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 Το δεύτερο χτύπημα, που ήταν από πολύ πολύ βαθύτερα, πάλι με, με μείγματα εκείνη τη φορά, πάλι από ατύχημα. Δέθηκε με τα μπαλονάκια. Στα κοράλια αυτό, στα κοράλια αυτό, σωστά. Έκανε τεράστιο blow up. Βέβαια, εκεί πέρα υπήρχε θάλαμος πάνω στο σκάφος, μπήκε στο θάλαμο. Το μάτι μου έπαθε. Αλλά το τρίτο χτύπημα, τώρα μετά από 2 χτυπήματα, καταρχήν ποιος βουτάει, αλλά τέλος πάντων. Το τρίτο χτύπημα ήταν, φαντάζομαι, επακόλουθο της κατάστασης που είχαν προηγηθεί. Δεν ξέρω μα... Ήμουν επιβαρημένος δηλαδή. Ναι, 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 λογικό. Λογικό, ναι. Λογικό, λογικό, λογικό. Λοιπόν, Στάθη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις αφηγήσεις. Θα θέλαμε να σε έχουμε μαζί μας τώρα. Μπορεί να προκύψουν ερωτήσεις την ώρα που θα βλέπουμε τις διαφάνειες του υποβρυχίου. Ναι. Θα ήθελα εσύ, σαν ο πρώτος άνθρωπος που, που καταδύθηκε στο ναυάγιο, να μας πεις αν βλέπεις διαφορές στο ναυάγιο όπως είναι τώρα, στο ναυάγιο όπως το είδες και εσύ τότε. Για να πω, οι φωτογραφίες που θα δείξω είναι φωτογραφίες οι οποίες τραβήχθηκαν το 2008-2009. Δηλαδή είναι 12 χρόνια ας πούμε από τότε που έχουν τραβηχθεί. Και από τότε σίγουρα έχει αλλοιωθεί κάπως το ναυάγιο και σήμερα. Γι' αυτό και στο τέλος της παρουσίασης θα δείξουμε και ένα βίντεο από το πώς είναι το ναυάγιο σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάω με τις φωτογραφίες και με τις διαφάνειες και θέλω τη συμμετοχή σου στις ερωτήσεις. Ναι. Λοιπόν. Δημήτρη, να σου πω κάτι. Έχεις ανοιχτό και το δικό σου το live, εκπέμπεις και εσύ και εκεί λαμβάνεις άλλα μηνύματα από αυτά που βλέπω εγώ εδώ. Οπότε σε παρακαλώ ότι βλέπεις εκεί πέρα τα μεταφέρεις. Αυτό κάνω. Αυτό κάνω όλη την ώρα. Okay. Αυτό κάνω όλη την ώρα. Λοιπόν. Ναι. Συγγνώμη, είναι λάθος αυτό. Το ποντίκι φαίνεται? Ναι, λοιπόν, ναι, φαίνεται. Στη φωτογραφία αυτή βλέπουμε στο βάθος τον πυργίσκο του υποβρυχίου
Και βλέπουμε ναι. αυτό το μικρό που βγαίνει είναι το περισκόπιο επίθεσης και αυτό είναι το περισκόπιο παρακολούθησης. Μάλιστα. Αυτό το κομμάτι που βλέπουμε εδώ μπροστά, το φωτισμένο, είναι το πυροβόλο του υποβρυχίου. Αυτό που είδαμε στις φωτογραφίες της αρχής, τις ιστορικές φωτογραφίες, είναι το πυροβόλο των 88 χιλιοστών. Αυτό το πράγμα που φαίνεται σαν ρηγμένη ζακέτα ή σαν ρηγμένη κουβέρτα επάνω του, γεμάτο στριδώνα, αυτό είναι το δείχτη της στράτας που πιάστηκε επάνω στο υποβρύχιο το 1986. Γι' αυτό δεν το γνωρίζω τώρα. Έτσι. Τότε φαινόταν πεντακάθαρα, παιδιά, το... Ναι. Δηλαδή, πεντακάθαρα. Το όπλο φαινόταν πολύ καλά. Τώρα δεν φαίνεται, δεν ξεχωρίζει τίποτε. Βλέπουμε ότι παντού έχει, είναι γεμάτο στριδώνα, δηλαδή έχει βενθικούς οργανισμούς, έχει σκιόφωτους οργανισμούς, μάλλον σκιόφωβους οργανισμούς. Και είναι πάρα πολύ αναπτυγμένο με στριδώνα, κοράλια, σφουγγάρια, πίτρινα κλπ. Σωστά. Εδώ βλέπουμε αυτή η κατάδυση είναι από το 2009, αν δεν κάνω λάθος, και είναι μια κατάδυση με τον Γιάννη τον Πρωτόπαπα, όπου ο δίτης βρίσκεται επάνω από το πυρκίσκο του υποβρυχίου. Βλέπουμε και εδώ τα περισκόπια. Με σφουγγάρια κλπ. Αυτή η φωτογραφία είναι από βουτιά που πραγματοποιήθηκε το 2008 και δείχνει το πυργίσκο του υποβρυχίου. Και αυτό το κομμάτι που φαίνεται σαν στήλη εδώ στη μέση, αυτή είναι μία βάση όπου πάνω σε αυτή τη βάση έμπαινε ένα οπτικό σύστημα, το λεγόμενο ούτσο. Το ούτσο στα γερμανικά είναι ένα ακρονίμιο που ολόκληρη η πρόταση, ολόκληρη μάλλον η περιγραφή είναι U-Bot Ziel Optik. Πρόκειται και αυτό το σύστημα, το οποίο μοιάζει με κιάλι, έχει πάρα πολύ δυνατούς φακούς, μπορεί να δει σχεδόν και στη νύχτα και έχει ένα σύστημα μέσα το οποίο έδειχνε τις συντεταγμένες του πλοίου, τις οποίες αυτός που το χειριζόταν τις μετέδιδε μέσω πυργίσκου σε αυτούς που καθόρισαν το σύστημα των τορπιλών. Τα γερμανικά υποβρύχια είχαν ένα σύστημα το οποίο καθόρισε με αριθμούς τα νούμερα που έδινε αυτός που κοίταγε μέσα από αυτά τα κιάλια και καθόρισε το πώς θα εξφεδονιστούν οι δέσμευες των τορπιλών για να βρουν το στόχο τους. Αυτό ήταν αυτό που είδαμε πριν εδώ. Και για την ακρίβεια, αυτό το κομμάτι. Αυτή η στήλη. Αυτή είναι μια φωτογραφία από κατάδυση του 2008, όπου αυτός είναι ο φίλος ο Βασίλης ο Μαύρος, επάνω από το υποβρύχιο. Βλέπουμε ότι το υποβρύχιο είναι φορτωμένο με αλλιευτικά εργαλεία και ότι όλος ο πυργίσκος είναι γεμάτος στριδώνα. Όπως μας είπε ο Στάθης πριν, εδώ είναι η ανθρωποθυρίδα, η οποία είναι ανοιχτή. Αυτό είναι το πόμα της ανθρωποθυρίδας, το οποίο είναι όρθιο. Εδώ είναι αυτός ο στήλος πριν για αυτά τα χάλια, για το ούτσο. Και σε αυτό το σημείο, εδώ, Στάθη, θα πρέπει να ήταν η πηξίδα. Εκεί, ναι, εκεί ήταν η μέτρηση. Εκεί, γιατί βλέπω μία βάση και πάνω σε αυτή τη βάση θα πρέπει να είναι το κομμάτι που ήταν βαλμένη η πηξίδα. Όντως. Όντως. Όπως είναι ανοιχτό, βλέπουμε ότι το υποβρύχιο ήταν στην επιφάνεια την ώρα που κινείται και εδώ πέρα στο πλάι βλέπουμε τα περισκόπια. Εδώ είναι ένα, πώς να πω, σαν δαχτυλίδι, ένα σύστημα με το οποίο δούλευε σαν ραδιογωνιόμετρο για να παίρνει στίγμα από τη βάση του στη Σαλαμίνα ή όπου τέλος πάντων ήταν εκεί που ήταν να πάει.
Εδώ βλέπουμε, αυτό είναι από το, από το Μουσείο του Υποβρυχίου 995 στο Λαμπού, στη Βόρεια Γερμανία. Είναι ένα υποβρύχιο 7C, το οποίο βρίσκεται στην ακτή και έχει γίνει μουσείο. Έχω βγάλει μερικές φωτογραφίες από εκεί, όπου βλέπουμε το μέσα μέρος από εκεί που είναι η ανθρωποθυρίδα. Δηλαδή, κατεβαίνοντας από το σημείο που ήταν ανοιχτό, έπρεπε να κατεβεί αυτή τη σκάλα για να κατεβεί στο κάτω χώρο, όπου ήταν το κήτος πίεσης. Εκεί ήταν τα όργανα, εκεί ήταν ο κεντρικός θάλαμος. Βλέπουμε στη φωτογραφία αυτή ότι το υποβρύχιο έχει μία κλίση προς τα αριστερά. Εδώ είναι τα περισκόπια και κοιτάμε τώρα από την Πρίμνη προς την Πλώρη. Αυτό το σημείο είναι ακριβώς πίσω από τον Πυργίσκο και είναι το σημείο που ονόμασαν οι Γερμανοί θερμοκήπιο, Wintergarten. Ίσως από τα κάγκελα που είχαν τα ρέλια στο σημείο αυτό. Αυτό είναι το κομμάτι που έχει μείνει από το αντιεροπορικό πυροβόλιο των 20 χιλιοστών. Συγγνώμη, Στάθη, εσύ μας είπες ότι το είχες δει ολόκληρο εκεί, σωστά? Ολόκληρο. Το βγάλανε αυτό, το πήρανε? Το πήραν. Δεν το έχω δει πεσμένο πουθενά γύρω. Μάλλον έχει βγει κάποιος, το έχει πάρει. Ας το ξεχνάμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Τι να κάνουμε, κέντρος. Εδώ είναι που το βλέπουμε. Εδώ είναι η βάση του και εδώ είναι το αντιεροπορικό των 20 χιλιοστών. Είναι το ακριβώς το αντιεροπορικό που ήταν στο υποβρύχιο, το αντιεροπορικό του Q133, και αυτός είναι ο Hermann Esse, ο πρώτος κυβερνήτης του υποβρύχιου, δίπλα στο αντιεροπορικό όπλο. Όταν παραδίδει το υποβρύχιο στη βάση της Σαλαμίνας. Εδώ είναι το κόψιμο του υποβρυχίου, στην Πλώρη, όπου έχουν μείνει μόνο σίδερα ανοιχτά. Καλυμμένα φυσικά με απίστευτα πολύ στριδώνα. Είναι το σημείο που βρισκόταν οι τορπίλες, δηλαδή εκεί που έχει κοπεί, είναι που φαίνεται το πατάκι, εδώ κάτω. Δεν έχει ένα πατάκι πλαστικό, μπροστά από τους τορπιλοσωλήνες. Εκεί είναι το σημείο που κόπηκε. Δηλαδή οι τέσσερις τορπιλοσωλήνες της Πλώρης βρίσκονται στο κομμάτι της Πλώρης που βρίσκεται κάτω από το υποβρύχιο. Θα το δούμε σε λίγο. Εδώ είναι το επάνω τμήμα του υποβρυχίου πηγαίνοντας προς την Πρίμνη. Το υποβρύχιο είναι γυρισμένο προς την αριστερή πλευρά, πλαγιασμένο. Και νομίζω, το είχαμε συζητήσει αυτό, ότι το πλάγιασμα του υποβρυχίου προήλθε από το τράβηγμα της στράτας που είχε πιαστεί το δίχτυ. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα που μετακινήθηκε το υποβρύχιο και άρχισαν να στέλνουν στην επιφάνεια λαδιές από τα πετρέλαια. Τι λες εσύ, Στάθη? Πολύ προφανώς. Πολύ προφανώς έγινε αυτό που αναφέρεις τώρα, Δημήτρη. Ναι. Πολύ προφανώς. Για να περιφερώσεις τα πετρέλαια. Ναι. Ναι, σωστά, γιατί αλλιώς πώς. Είχε μείνει 44 χρόνια στο βυθό. Πιθανόν. Πιθανόν είναι έτσι. Ακριβώς έτσι είναι. Εδώ βλέπουμε ότι έχει φαγωθεί όλη η ξύλινη επένδυση από πάνω και έχουν μείνει ανοίγματα στο υποβρύχιο και βέβαια η στριδώνα είναι πανταχού παρών. Έτσι. Βλέπουμε εδώ ότι οι δεξαμενές έρματος έχουν σπάσει σε πάρα πολλά σημεία και από μέσα φέρονται οι σιδηροδοκοί οι οποίοι κρατούσαν τις δεξαμενές έρματος επάνω στο κήτος πίεσης του υποβρυχίου. Αυτό που μοιάζει με τορπίλη εδώ δεν είναι τορπίλη, είναι βιομηχανική φιάλη γεμάτη με αέρα, ο οποίος αέρας χρησιμοποιόταν για να διάσουν τις δεξαμενές έρματος από το νερό, ούτως ώστε να ανέβει το υποβρύχιο στην επιφάνεια. Άνοιγαν διροδέλα, η οποία πίεζε αέρα μέσα στις δεξαμενές έρματος, έβγαζε το νερό έξω και το υποβρύχιο ανέβαινε στην επιφάνεια. Εδώ βλέπουμε, αυτή είναι φωτογραφία η οποία, αν δεν κάνω λάθος, έχει τραβηχτεί το 2010 ή το 2011. Βλέπουμε το υποβρύχιο από την Πρίμνη. Εδώ βλέπουμε τους μπαμπάδες για το δέσιμο των σκηνιών και ακριβώς από κάτω,
από την Πρίμνη, βλέπουμε κάτι εδώ να εξέχει. Εδώ είναι η Πρίμνη από την επάνω μεριά και στο σημείο αυτό βλέπουμε αυτό που είδε και ο Ιταλός οδήτης, ο Ιταλός οδήτης, ο Έντζο Μπιάτζι, ότι αυτή εδώ, το κάνω σιγά σιγά με το ποντίκι για να το δουν όλοι, το σημείο αυτό είναι η Πρίμνη του υποβρυχίου. Κάτω από την Πρίμνη του υποβρυχίου είναι η πλώρη του υποβρυχίου, η οποία κόπηκε, έπεσε πρώτη στο βυθό, ίσως από το βάρος των τορπιλών, και πάνω στην πλώρη ήρθε και έκατσε η Πρίμνη του υποβρυχίου. Δηλαδή έτσι ούτως ώστε η πλώρη με το υποβρύχιο είναι σαν να παριστάνουν το γράμμα γάμα της ελληνικής αλφαβήτου. Όπως βλέπουμε εδώ, οι τορπιλοσωλήνες στην πλώρη, ένας τορπιλοσωλήνας, ο τορπιλοσωλήνας νούμερο 1 και ο τορπιλοσωλήνας νούμερο 3 είναι κλειστοί. Από την άλλη μεριά δεν γνωρίζουμε, μάλλον πρέπει να είναι κλειστοί, αλλά δεν γνωρίζουμε γιατί ακουπάει ακριβώς πάνω στο βυθό. Βλέπουμε στο κομμάτι αυτό, εκεί που ήταν η άγκυρα, ότι η άγκυρα έχει χαθεί, η άγκυρα βρίσκεται λίγο πιο κάτω από την πλώρη πεσμένη. Αυτά ήταν που είχα να πω. Δημήτρη, μια παρατήρηση για την τελευταία φωτογραφία. Όταν χτυπήθηκε, είπαμε ήταν στην επιφάνεια. Φαντάζομαι ότι είχε μια ταχύτητα, σωστά? Σωστά. Μια ταχύτητα 8 κόμβων, 8,5 κόμβων περίπου. Άρα είναι μάλλον δύσκολο αυτά τα δύο κοπάδια να σπάσαν εντελώς και να έκατσε το ένα πάνω στο άλλο. Με κάποιο τρόπο, μάλλον ήταν, συνδεόταν σε κάποιο σημείο ακόμη, σωστά? Εγώ νομίζω ότι η θεά τύχη μπορεί. Εγώ νομίζω όμως ότι η θεά τύχη έπαιξε εδώ πέρα ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Δηλαδή, έσπασε δηλαδή το πρώτο... ότι όλο αυτό το πράγμα οφείλεται ακριβώς στην τύχη. Δηλαδή, δεν βλέπω εγώ από τη δικιά μου μεριά. Κοίταξε, το κομμάτι της πλώρης είναι το 1 τέταρτο του υποβρυχίου. Αν είχε κοπεί και κρεμόταν από τίποτα σίδερα, δεν θα έφτανε στην Πρίμνη, θα έμεινε στο Μεσοκάραβο. Κάτω από το Μεσοκάραβο. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι το υποβρύχιο το είδαν στις 6:89. Συγγνώμη, 6:59. 6:59, 58 λεπτά. Και στις 7:02, 4 λεπτά αργότερα δεν είχε μείνει τίποτα στην επιφάνεια. Σωστά. Και είναι αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω πολύ νωρίτερα γι' αυτό, ότι πήρε πάρα πολύ λίγο χρόνο από τότε που είδα το υποβρύχιο μέχρι που δεν το είδα το υποβρύχιο. Ναι, είναι 2 με 3 λεπτά της ώρας μόνο. Έχω μια παρατήρηση, παιδιά, όταν τελειώσετε. Σε ακούμε, Στάθη. Σε ακούμε, Στάθη. Στην αρχή που μας έκανε την εξιστόρηση, τότε που βούτυξε με τον Κόδωνα ο Ιταλός οδήτης, τι είπε το υποβρύχιο που από ποια πλευρά έγερνε? Από την άλλη. Αλλά από αυτό την άλλη. Από την άλλη. Του, λοιπόν, ο άνθρωπος ήταν προφανώς, είχε δίκιο, έτσι να ήταν. Και όταν πιάστηκε από την ανεμόδρατα, το έφερα από την άλλη μεριά. Γι' αυτό το βρίσκεται λάθος εσείς ίσως. Όχι, φίλε, νομίζω, Στάθιο, νομίζω ότι είναι λάθος το σχέδιο, γιατί είναι πολύ βαρύ. Σκέψου τώρα ότι θα πρέπει να σηκωθεί το υποβρύχιο ολόκληρο και για να γυρίσει η πλώρη από την άλλη. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πάντως, πιο πολλά πράγματα γίνονται παρά τύχη να υπάρχει. Τύχη δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, ρε Σηκωστή, δεν ξέρω. Λοιπόν, Δημήτρη, έχω μια ερώτηση σε αυτό το σημείο από κάποιον Γιώργο Δρακόπουλο, ο οποίος ρωτάει, επειδή δεν παρακολούθησε την παρουσίαση από την αρχή, αν έχουμε αναφερθεί στο τι έχει γίνει ο Πανάγος. Ο Στάθης μπορεί να μας απαντήσει? Ο Πανάγος, να μας πει ο Στάθης. Στάθη. Τι, Δημήτρη? Η ερώτηση που μας παρακολουθεί, ενός κυρίου που μας παρακολουθεί, είναι αν γνωρίζεις τι έγινε ο Γιάννης ο Πανάγος. Από ό,τι γνωρίζω, ο Γιάννης Πανάγος έχει πεθάνει, σωστά? Παιδιά, ο Πανάγος, εγώ δεν μπορώ. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι τώρα... Όχι, αν έχει πεθάνει, ζει. Έχει πεθάνει σε μια δουλειά που έκανε στη Θεσσαλονίκη.
Συγχωρέθηκε. Ανάμεσα σε δύο καράβια. Ναι, εντάξει, Κώστα, γιατί όχι. Συγχωρέθηκε. Γιατί να μάθει. Ωραία. Δεν ξέρω, εμείς εντάξει. Ο Στέλιος Σταμαρδάκης λέει ότι αν είχε θύλακες αέρα μέσα, ίσως να γίνεται, ας πούμε, να μπορούσε να είχε γυρίσει από την άλλη πλευρά. Ναι, αλλά ναι, πάντα με το υποβρύχιο από πάνω. Το έπιασε. Ναι. Πάντα με το υποβρύχιο επάνω. Μην ξεχνάμε ότι πιέζει το υποβρύχιο την πλώρη. Θα πρέπει να σηκωθεί πρώτα η πλώρη για να γυρίσει το υποβρύχιο από την άλλη μεριά. Να σηκωθεί ολόκληρο το υποβρύχιο για να γυρίσει η πλώρη από την άλλη μεριά. Δημητρό, πάρα πολύ ωραία όλα. Λοιπόν, ξαναγυρνάω στην παρέα. Έτσι. Έχω μία ερώτηση που θέλω να μην την ξεχάσω. Σε ακούω. Δεν αναφερθήκαμε λιγάκι τι περί νομικού καθεστώτος του υποβρυχίου. Κάτι που δεν κάναμε αναφορά, γιατί είχαμε μία σειρά, ας πούμε, από χρονολογικές, ας το πούμε έτσι, γεγονότα. Οπότε θέλησα να μην διακόψω εκείνη τη στιγμή. Ωραία. Το καθεστώς του ναυαγίου. Μας είπε λίγες άκρες. Πριν πω όμως το καθεστώς του ναυαγίου, θα πρέπει να αναφέρω ότι έγιναν προσπάθειες για να γυριστεί ένα ντοκιματέρ για αυτό το υποβρύχιο. Δηλαδή υπάρχει ένας οργανισμός γερμανικός, είναι η DEGUVA, είναι η Deutsche Gesellschaft für Unterwasserarchäologie. Ένας αντιπρόσωπος της DEGUVA το έτος 2000 έκανε αίτηση για να καταδυθούν στο υποβρύχιο και να γυρίσουν ένα ντοκιματέρ. Αυτός ήταν ο Πέτερ Βίντερστάιν και μάλιστα μια υπεύθυνη εταιρεία για να γυρίσει το ντοκιματέρ ήταν η εταιρεία Schneider και Chilinski Film, μια γνωστή εταιρεία στη Γερμανία. Η αίτηση όμως που έκαναν δεν εγκρίθηκε και με αποτέλεσμα να μην γυρίσει το ντοκιματέρ αυτό. Θα πρέπει να αναφέρω επιπλέον ότι από την ανακάλυψη του ναυαγίου μετά τη δημοσίευση του άρθρου του 1991 στην εφημερίδα Μεσημβρινή, από τα μέσα της δεκαετίας του 90 άρχισαν να γίνονται καταδύσεις, τεχνικές καταδύσεις στο ναυάγιο του υποβρυχίου και ένας από αυτούς που καταδύθηκε στο υποβρύχιο ήταν ο Κώστας Τοκταρίδης με την ομάδα του, ο οποίος και ταυτοποίησε το ναυάγιο αυτό στο U-133. Δηλαδή, ο Στάθης ο Παραμάτης το ανακάλυψε το 1986. 10 χρόνια αργότερα, ο Κώστας Τοκταρίδης το ταυτοποιεί ως U-133. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να λέγονται, διότι αποτελούν σημεία αναφοράς για όλους εμάς που καταδιόμαστε. Δημήτρη, μια ερώτηση κι εγώ. Ναι. Αλλά τώρα δεν ξέρω αν είναι η ώρα. Όσο αφορά αυτά που έλεγε, ας πούμε, μας διάβασε στην αίτηση. Να το αφήσουμε αυτό, καλή Δρακωστή, να μπούμε στη διαδικασία, να το πούμε στο τέλος, αν μας μείνει λίγος χρόνος. Για να μπούμε λίγο στο κομμάτι το ιδιοκτησιακό, το οποίο είναι σημαντικό. Λοιπόν, το ναυάγιο αυτό, το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκε η άδεια που κατέθεσε ο Στάθης, εγώ το βρίσκω όχι μόνο λογικό, αλλά ό,τι έχει να κάνει και με τους διεθνείς νόμους. Δηλαδή, το ναυάγιο του U-133 αποτελεί σήμερα ιδιοκτησία του γερμανικού κράτους. Αυτό σημαίνει ότι αυτό εξακριβωμένα είχα γράψει επιστολή στους υπεύθυνους. Υπεύθυνο για τα ναυάγια, τα γερμανικά ναυάγια από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι το Υπουργείο Οικονομικών στη Γερμανία. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει τα δικαιώματα, τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε όλα τα γερμανικά ναυάγια που βυθίστηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η γερμανική κυβέρνηση τη δεκαετία του 80, στις αρχές της δεκαετίας του 80, είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπήρχαν ναυάγια τα οποία είχαν βυθιστεί, δημιουργούσαν ρήπανση, όπως ήταν το θωρυκτό Tirpitz στην Νορβηγία, και ζήτησε η νορβηγική κυβέρνηση από την γερμανική κυβέρνηση να πληρώσει τα έξοδα της ρήπανσης και του καθαρισμού. Το Tirpitz ήταν μεγαλύτερο από το Bismarck, τεράστιο θωρυκτό, το οποίο βυθίστηκε από βρετανικά αεροσκάφη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η γερμανική κυβέρνηση αναγκάστηκε μετά από μεγάλες διαδικασίες βασισμένες στο διεθνές δίκαιο να πληρώσει αυτά τα χρήματα και από τότε θεωρεί οτιδήποτε είχε βυθιστεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σαν ιδιοκτησία του γερμανικού κράτους. Δίνω σαν παράδειγμα το θωρυκτό Admiral Graf Spee, το οποίο
βυθίστηκε στο La Plata, στο Rio de La Plata, έξω από το Μονταβιδίο της Ουρουγουάης. Αυτό βυθίστηκε. Και τη δεκαετία του 90 έγιναν ενέργειες για να βγάλουν το πολεμικό αετό της Kriegsmarine που είχε στην πλώρη του, στην πρίμνη του. Αυτός ο αετός ανελκύθηκε. Το γερμανικό ναυτικό, μάλλον η γερμανική κυβέρνηση έβαλε δικηγόρους για να το πάρει πίσω. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έχασε τη δίκη αυτή και ότι ο αετός του Graf Spee πουλήθηκε για 1,5 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική. Λοιπόν, από τότε προσέχει πάρα πολύ η γερμανική κυβέρνηση το τι ανήκει πού. Το ίδιο ισχύει και για κυβερνήσεις όπως η Γαλλία, όπως η Αγγλία κλπ. Κλπ. Οποιοδήποτε πλοίο πολεμικό ή επιταγμένο το οποίο έφερε πολεμική σημαία και βυθίστηκε ή βοηθητικό του στόλου, βυθίστηκε με τη σημαία της χώρας την οποία έφερε, ανήκει στη χώρα αυτή. Δίνω ως παράδειγμα το Πουρτικαλά στη Τζιά, το Θεοφίλ Κοκκιέ στη Τζιά, τα Ιταλικά τορπιλοβόλα Αλντεμπαράν και Αλταΐρ στο Σαρονικό, το RD7 στα νότια της Αίγινας, που σημαίνει ότι οτιδήποτε είναι να συμβεί εκεί, οτιδήποτε είναι να γίνει, είτε ζητηθεί άδεια για ανέλκυση του ναυαγίου για να πουληθεί για scrap, χρειάζεται πλέον η άδεια του γερμανικού κράτους ή του ιταλικού κράτους ή του γαλλικού κράτους κλπ. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από το 1946 μέχρι το 1952, που δρούσε ο Οργανισμός Ανέλκυσης Ναυαγίων, τα ναυάγια κοβόντουσαν, χωρίς να ζητηθούν άδεια, χωρίς τίποτα. Μεσολαβούσε και η συνεργασία με το Βρετανικό Ναυτικό, το οποίο ξεκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία. Από το 1952 όμως και μετά, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Και στην αίτηση που είχα κάνει εγώ για κατάδυση, αν η κατάδυση επιτρέπεται, γραπτή ερώτηση και αίτηση στο Υπουργείο Οικονομικών το Γερμανικό, αν η κατάδυση επιτρέπεται στο U133, η απάντηση ήταν θετική, με την προϋπόθεση ότι δεν θα πραγματοποιηθούν καταδύσεις στο εσωτερικό του ναυαγίου, δεν θα πραγματοποιηθούν διεισδύσεις, επειδή έχει χαρακτηριστεί το ναυάγιο για το γερμανικό κράτος θαλάσσιο στάφος. Έτσι, για να μην ταραχτεί η ηρεμία των ακρών. Όσο αφορά το νομικό καθεστώς στην Ελλάδα, είναι θολό. Το γερμανικό κράτος λειτουργεί με το διεθνές νομικό καθεστώς όσο αφορά τα πολιτισμικά μνημεία και τους θαλάσσιους στάφους που διέπει την νομοθεσία που έχει δεχτεί η UNESCO, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ο οργανισμός αυτό το συμφωνητικό δεν το έχει υπογράψει η Ελλάδα. Η Ελλάδα στηρίζεται στους δικούς της νόμους. Στους δικούς της νόμους για το δίκαιο θαλάσσης και για το δίκαιο στην ελληνική επικράτεια. Όμως, σε αυτή τη διαδικασία όλοι είναι μπερδεμένα πολλοί θεσμοί του ελληνικού κράτους. Είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, την Εφορία Εναλλήλων Αρχαιοτήτων και την Εφορία Νεωτέρων Μνημείων. Είναι το Πολεμικό Ναυτικό, όπου για το Πολεμικό Ναυτικό τα ναυάγια των ελληνικών θαλασσών μετά την κατάργηση, μάλλον μετά τη διάλυση του ΟΑΝ το 1952, πέρασε στη διοδοσία του Πολεμικού Ναυτικού και τα ναυάγια αυτά ανήκουν στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Από την άλλη, στην όλη ιστορία μπερδεύεται το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο θα πρέπει να κρατήσει ισορροπίες στο δίκαιο της γαλλικής κυβέρνησης, της ιταλικής κυβέρνησης, της βρετανικής κυβέρνησης, της γερμανικής κυβέρνησης, που σημαίνει ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ένα ειδικό τομέα. Παλιά στον τομέα αυτόν υπεύθυνη ήταν η κυρία Αναστασία Στρατή. Όποιος θέλει να εμβαθύνει στο θέμα του δικαίου, του διεθνούς δικαίου για τα ναυάγια, το οποίο μέχρι ενός σημείου σέβεται η Ελλάδα, θα πρέπει να διαβάσει τη διδακτορική διατριβή της κυρίας Στρατή, η οποία αναφέρει επακριβώς
ποια είναι η θέση του ελληνικού κράτους σε σχέση με τα χωρικά ύδατα, ποια είναι η θέση του ελληνικού κράτους σε σχέση με το διεθνές δίκαιο όσον αφορά τα πολιτισμικά μνημεία, κινητά και ακίνητα. Είναι ένα περίπλοκο θέμα, αλλά αυτό που σίγουρα μένει είναι ότι οποιοδήποτε πλοίο έχει βυθιστεί με πολεμική σημαία στα ελληνικά χωρικά ύδατα, απαιτείται η άδεια από τη χώρα στην οποία ανήκει το πλοίο αυτό και η άδεια του ελληνικού κράτους επειδή βρίσκεται στα ελληνικά ύδατα, χωρικά ύδατα. Δίνω ένα παράδειγμα και τελειώνω με αυτό. Όταν είχαμε κάνει το 2010 την αποστολή του Πουρτιγκαλά, μία από τις αποστολές του Πουρτιγκαλά, είχε επικοινωνήσει μαζί μου τότε η κυρία Στρατή, η οποία μου είχε πει αν μπορούμε να περιμένουμε 2 ημέρες, γιατί δεν είχε φτάσει ακόμα η άδεια του ναυτικού αγωλούθου της γαλλικής πρεσβείας στην Αθήνα. Οπότε αναγκαστήκαμε να περιμένουμε μέχρι να έρθει και η γαλλική άδεια για να μπορέσουμε να καταδυθούμε το ναυάγιο. Αυτά είχαμε. Συνένεση από πλευρά τους. Ναι. Δημήτρη, διαβάζω στο δικό σου live, ο Σπύρος στέλνει κάποια μηνύματα που αφορούν και το Στάθη. Να σου τα διαβάσω. Ναι. Καταρχάς, θα ήταν πολύ καλά, λέει, να μάθουμε την προετοιμασία που έκανε ο Στάθης ή οι δίτες της εποχής πριν κάνουν τέτοιες καταδύσεις για τόση ώρα και τόσο βάθος. Μπορείς να το κρατήσεις για το τέλος, να τελειώσουμε με το κομμάτι του υποβρυχίου, ναι, να το κρατήσουμε αυτό για το τέλος. Ναι. Υπάρχει διάφορα. Έχω και εγώ μία ερώτηση εδώ από τον Σπύρο Σπύρου, ο οποίος γράφει: υπάρχει περίπτωση να έγινε έκρηξη από μέσα για να κοπεί τα δύο από τη μέση. Αν έβρισκε νάρκη, δεν θα χτυπούσε στην πλώρη. Θα ήθελα να αναφέρω ότι η έκρηξη της νάρκης γίνεται με ηλεκτρόλυση. Δηλαδή, όταν σπάσει ένας άξονας, ένα αγκάθι της νάρκης, το αγκάθι αυτό έχει μέσα υγρά. Έχει μέσα υγρά τα οποία οξυδώνουν μια πλατίνα που υπάρχει μέσα στην άρκη. Περνάει ηλεκτρικό ρεύμα και γίνεται η έκρηξη. Μέχρι να γίνει αυτό το πράγμα, περνάει κάποια ώρα. Δηλαδή, περνάνε μερικά δευτερόλεπτα. Πηγαίνοντας στο υποβρύχιο λοιπόν με ταχύτητα 8,5 κόμβων στην επιφάνεια, χτύπησε την άρκη και μέχρι να εκρηκτεί, να γίνει η έκρηξη της άρκης, είχαν περάσει κάποια μέτρα και βρέθηκε γύρω στα 10-15 μέτρα μετά την πλώρη. Πάει αυτό. Κάποια ερώτηση, Νίκο, εσύ? Όχι, απλά διαβάζω, προσπαθώ να μεταφέρω κάποια, αλλά τα βλέπεις εσύ στο δικό σου. Μια ερώτηση εδώ από τον κύριο Καμπούρη Δημήτρη, ο οποίος ρωτάει: οι τορπίλες που έφερε είναι πλοίων ανενεργές? Τι προβλέπετε γενικά για τον οπλισμό των ναυαγίων? Οι τορπίλες στο υποβρύχιο ήταν ανενεργές. Οι τορπίλες έμπαιναν σε ενέργεια λίγο πριν μπουν στους τορπιλοσωλήνες και για να εκτοξευθούν. Το υποβρύχιο κουβαλούσε 16 τορπίλες μαζί, οι οποίες δεν έχουν εκρηκτικό μηχανισμό, δηλαδή δεν έχουν το σύστημα που έπαινε μπροστά στην τορπίλη, ούτως ώστε όταν χτυπήσει να ανατιναχθεί. Okay. Κάποιες φωτογραφίες έχει στείλει ο Αλέξανδρος Αγαπάκης, τέλος πάντων πριν 2 χρόνια, από το βυθόμετρο, τέλος πάντων, που δείχνει το πώς ηχοβολιστικά, δηλαδή το πώς φαίνεται το ναυάγιο. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ. Μου είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να τις προβάλλω εδώ πέρα. Ευχαριστούμε όμως. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Okay. Προσπαθώ εδώ να δω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Και στο live μου, ένα λεπτάκι. Αν υπάρχει κάποιος κύριος, κυρία, που ξεχνάω. Εντάξει, ο κύριος Δρακόπουλος που ρώτησε για τον Πανάγο, λέει: ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που είπε για τον κύριο Πανάγο. Να μνημονεύουμε, λέει, κάποιους τέλος πάντων δίτες του μπατραχανθρώπους του πολεμικού ναυτικού. Σωστά. Ο κύριος Ιωάννης Γκρούτσης, το ότι τα πετρέλαια βγήκαν μετά από τόσα χρόνια και παρατηρηθήκαν και φυσαλίδες παράλληλα, σημαίνει ότι ανεμότρατα το γύρισε με το σύρσιμο, προσθέτει ο κύριος Γκρούτσης. Ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος ρωτάει... Α, συγγνώμη, ναι, Δημήτρη.
Εγώ είμαι της άποψης ότι αυτό το πράγμα είναι ότι το υποβρύχιο με το τραύμα της στράτας έγειρε. Με αποτέλεσμα, γιατί το υποβρύχιο ακόμα μέσα έχει στεγανά. Δηλαδή οι φρακτές του υποβρυχίου σίγουρα έχουν κρατήσει αέρα σε ένα σημείο. Λοιπόν, αυτό το μπέρδεμα αέρα με πετρέλαιο δημιούργησε αυτές τις φυσαλίδες. Όμως θα πρέπει να πω ότι όσες φορές εγώ έχω καταδυθεί στο υποβρύχιο, καμιά δεκαριά φορές, όσες φορές και να πήγα στο υποβρύχιο, πάντα στα μεσόνερα βρίσκω φυσαλίδες αναβίνουν από το υποβρύχιο που κρατάει πετρέλαια ή λάδια μέσα. Λίγες φυσαλίδες, αλλά πάντα σε όσες καταδύσεις έχω κάνει, στα μεσόνερα από τα 40 μέτρα και κάτω, πάντα συναντάω φυσαλίδες. Ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος ρωτάει, Νάρκη, ήταν στην επιφάνεια? Το υποβρύχιο. Ναι. Οι Νάρκες που στην οι Νάρκες ήταν 2 με 3 μέτρα κάτω από την επιφάνεια. Ο Κώστας Οδοκταρίδης σε μια παλιά δημοσίευση που είχε κάνει είχε αναφέρει ότι η Νάρκη που χτύπησε το U-133 πρέπει να ήταν μια Νάρκη Μωραΐτη. Λόγω της μεγάλης έκρηξης να το διαλύσει και να βυθιστεί το υποβρύχιο μέσα σε 3-4 λεπτά. Και κατά δεύτερον, επειδή σε ένα ημερολόγιο πολέμου γερμανικό αναφέρεται ότι οι Νάρκες που είδαν στο σημείο βύθισης του υποβρυχίου ήταν ανοιχτές γκρίζες. Ανοιχτές γκρίζες βαφόντουσαν, σύμφωνα με τον κύριο Θοκταρίδη, οι Νάρκες Μωραΐτη. Ενώ οι Βίκερς βαφόντουσαν σκούρες. Okay. Ρωτάει ο Στέλιος Σταματάκης, η Νάρκη η ελληνική τι μηχανισμό πυροδότησης είχε? Τον ίδιο με τη Βίκερς. Από ό,τι βλέπω εδώ στο chat, το τελευταίο σχόλιο και ερώτηση που υπάρχει είναι, ρωτάει Γιάννης Χόμλαντ, έχει μπει κανένα στο εσωτερικό? Όχι. Στη δικιά μου την περίπτωση, όσες φορές το καταδύθηκα εγώ, ήταν θέση κατάδυσης. Δηλαδή δεν θέλαμε να μπούμε στο εσωτερικό, διότι για μας, τουλάχιστον για μένα, αποτελούσε θαλάσσιο τάφο. Μάλιστα γνώρισα την οικογένεια του κυβερνήτη, του Eberhard Mors, του Düsseldorf. Το διάστημα που έκανα την πρώτη κατάδυση, η σύζυγος του Eberhard Mors ζούσε. Και οι συγγενείς του ζουν ακόμα στο Düsseldorf. Και εκτός αυτού γνώρισα τα παιδιά του μηχανικού Πόλμαν, ο οποίος ήταν ο πρώτος μηχανικός μέσα στο υποβρύχιο. Με σεβασμό και στην οικογένεια και στα θύματα, ανεξάρτητα αν ήταν εθνικοσοσιαλιστές Ναζί και ότι κανένας δεν τους κάλεσε να βρεθούν στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από αυτό, είναι 25χρονα παιδιά, 30χρονα παιδιά, θύματα πολέμου, τα οποία βρίσκονται μέσα στη σιδερένια αυτή σαρκοφάγο και εμείς θεωρήσαμε ότι δεν πρέπει να μπούμε μέσα. Και από ό,τι γνωρίζω, κανείς δεν έχει μπει. Και λόγω του χώρου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κανείς. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Δύνατε να μπορεί κάποιος να μπει? Εγώ έχω καταδεί μία ή δύο φορές. Μία φορά μάλλον. Όχι. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να μπει κανείς μέσα. Η μόνη δυνατότητα είναι να κατεβεί κανείς εκεί και να οδηγήσει με ROV, ας πούμε, ένα ROV μέσα στους εσωτερικούς χώρους. Άλλη δυνατότητα δεν υπάρχει. Πάντως, να απευθυνθώ λιγάκι στο Στάθη. Είμαι σίγουρος ότι το είχε σκεφτεί να μπει. Όταν πρώτη φορά καταδύθηκε εκεί. Σταθεί. Ήδη κρέμασε το μισό μου σώμα μέσα στην και αριστερά ήταν καθαρά. Ή κάτι τα μπελάκια. Είδες που το ξέρω. Ένα ταμπελάκι πλαστικό το οποίο έλεγε Άγκυρα. Προφανώς είχε κάτι διακόπτες εκεί. Ποιος ξέρει τι είχε. Και έλεγε Άγκυρ, πώς το λέγε έτσι. Άγκα, μπράβο. Μια σημείωση από... Ναι. Κρεμαστεί ναι, μέσα και με το φακό, κοίταξα και... Αλλά είχα σκεφτεί, αλλά φοβόμουν τα μαρκούσια μετά. Ήμουν σίγουρος, χωρίς να σε έχω ρωτήσει το παρελθόν αυτό. ο Γιώργος Δρακόπουλος που ρώτησε πριν για τον Πανάγο, απλά λέει ενωμερωτικά, είμαι ένας από τους 4 βατραχαθρόπους του πολεμικού ναυτικού που ανέλκυσαν το υποβρύχιο Ποσειδών. Ναι. Ο Δημήτρης, ο Αντζολής, γεια σου Δημήτρη, γνωρίζουμε το βάρος του υποβρυχίου? Ναι, το ανέφερα στην αρχή, μισό λεπτάκι, γιατί κάπου το θα σημειώσει, δώσ' μου λίγο χρόνο. Ναι, το εκτόπισμα του, ναι, συνολικά ήταν 1050 τόνοι. 1050 τόνοι. Ναι. Φαντάζομαι ότι ο Δημήτρης ο Αντζουλής τώρα θα αρχίσει να κάνει τα σενάρια πόσο
αν κατά πόσο αυτό μπορούσε να αναποδηγυρίσει πιασμένο στην Τράτα. Έχει μπορεί. Μπορεί. Να μας πεις και την άποψή σου, Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Ο Άλκης Κυριακού γράφει χθες τη Μηχανιώνα έγινε μια εξουδετέρωση συνάρκης. Μπορούμε να υποθέσουμε μια ανάλογη έκρηξη κατά την πρόσκρουση του U-133. Μα ναι, μια ανάλογη πρόσκρουση απλούστατα επειδή η Νάρκη ήταν πιο μεγάλη σύμφωνα με τον κύριο Θοκταρίδη ότι πρόκειται για Νάρκη Μωραΐτη, ήταν σίγουρα πολύ, πολύ πιο ισχυρή από την Νάρκη που ανατινάχτηκε στη Μηχανιώνα. Από ό,τι γνωρίζω, η Νάρκη της Μηχανιώνας ήταν μια Νάρκη Vickers του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ας μας απαντήσουν αν ισχύει αυτό. Και αυτή με το υποβρύχιο ήταν στον Αφρό. Σίγουρα θα ήταν πολύ πιο μεγάλη. Ναι, ναι. Θέμα. Okay, αυτά έχω προς στιγμή. Μέσα έπεσα, ο Δημήτρης λέει, γι' αυτό ακριβώς το λόγο ρωτάει, ο Δημήτρης Αντζουλής. Ναι. Αυτό που μένει... Είναι να δούμε ένα βίντεο. Να δούμε ένα βίντεο του Ερίκου Κρανιδιώτη και τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Και να μην ξεχάσει την ερώτηση που είχε τεθεί στο Στάθη όσον αφορά με την κατάδυση, τη θυμάσαι, που είχε κάνει ο Σπύρος Σπύρου. Αυτό το βλέπεις εσύ στο δικό σου live, γιατί έχω ανοιχτό. Όχι, έγινε σε σένα και σου είπα κράτα το για το τέλος. Όχι, σε σένα, στο δικό σου live το διάβαζα. Δεν το θυμάμαι. Ωραία. Τότε το απαντήσαμε. Okay. Ωραία. Πάμε να δούμε ένα τρίλεπτο βίντεο. Την προετοιμασία ήθελε ο άνθρωπος. Την προετοιμασία, μπράβο. Τι προετοιμασία έκανε για αυτές τις καταδύσεις, για τέτοιου είδους καταδύσεις. Θέλει να μας πει ο Στάθης δύο λόγια πριν περάσουμε στο βίντεο και να κλείσουμε. Στάθη. Η προετοιμασία μου όλη ήταν να ντυθώ και να κάνω το σταυρό μου, τίποτα άλλο. Τι άλλο να κάνω, ρε παιδιά, τι προετοιμασία να κάνω όλη. Να ντυθώ. Κάνα λουκουμά το πρωί, να πάμε. Λυτή και απέριτη. Δεν υπήρχε ειδική προετοιμασία να κάνω κάτι. Το ντύσιμο μονάχα, η διαδικασία του ντύσιματος. Και αυτό. Πηγαίναμε στην πτώρη και εδώ. Οκ. Ας δούμε το βίντεο λοιπόν. Πάμε να δούμε λιγάκι το βίντεο. Επαναλαμβάνω, το έστειλε ο Ρίκος Κρανιδιώτης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βίντεο του ναυαγίου, το οποίο έχει τραβηχτεί το Γενάρη του 2019. Ένα όμορφο βίντεο το οποίο έχει φροντίσει ο Ερίκος και έχει πάρει όλη την άτακτο εκεί. Τάσο, να πω κάτι ότι κατά τη διάρκεια του βίντεο μπορούμε να έχουμε συνομιλία, έτσι. Δεν διακόπτει ναι, κάτι. Λέμε αυτά που βλέπουμε. Okay. Ένα λεπτάκι λιγάκι, ο Τάσος το... να το. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η πρίμνη που βλέπουμε, πηγαίνει προς την πρίμνη, είναι η δεξιά μεριά από το επάνω κομμάτι του υποβρυχίου, κατευθυνόμενος κανείς προς την πλώρη. Βλέπουμε τους μπαμπάδες της πρίμνης, της δέστρας, αυτή είναι μία από τις δέστρες. Και εδώ είναι το επάνω κομμάτι το οποίο παλιά, στο παρελθόν, δηλαδή όταν το υποβρύχιο ήταν εντάξει, ήταν καλυμμένο με ξύλινη επένδυση. Το κατάστρωμα. Πάρα δηλαδή. Έχει διαλυθεί το κατάστρωμα τώρα, το ξύλινο κατάστρωμα, και έχουν μείνει μόνο αυτά τα ανοίγματα. Εδώ πλησιάζουμε στο πυργίσκο από την πρίμνη προς την πλώρη. Και φαίνεται το σημείο που ήταν, αυτή η βάση που φαίνεται, ήταν το σημείο που ήταν το αντιεροπορικό πυροβόλο των 20 χιλιοστών. Δυστυχώς δεν βλέπουμε κάποια κάνει στη δεξιά μεριά να έχει πέσει, που σημαίνει ότι έχει πέσει από την αριστερή μεριά. Μία αιτία ακόμα για να το καταδυθεί κανείς, να δούμε αν βρίσκεται η κάνει στο βυθό. Αν έχει πέσει δηλαδή, γιατί η βάση του αντιεροπορικού είναι ακόμα εκεί. Εδώ είναι η δεξιά μεριά του καταστρώματος πλησιάζοντας προς την πλώρη. Αριστερά αυτό που φαίνεται είναι το πυροβόλο των 88 χιλιοστών. Έτσι, και εδώ ακριβώς εκεί που δείχνει αυτή τη στιγμή είναι το κόψιμο. Είναι το κόψιμο. Πάρα πολύ στριδόνα, το βλέπεις και εσύ, Στάθη.
Ναι, ναι, την παρακολουθώ, Δημήτρη, ναι. Πολύ, πολύ περισσότερη από τότε που είχες πάει εσύ, σωστά. Εννοείται. Εδώ είναι το κόψιμο. Και εδώ πλησιάζουμε, γυρνάμε τώρα προς την Πρίμνη. Πλησιάζουμε το Πυροβόλο. Περνάμε το Πυροβόλο τώρα, το οποίο είναι αυτό που μείνει στα αριστερά. Και βλέπουμε το Πυργίσκο με ένα δίτη. Στέλνω, σταματάει εκεί, εσύ πρέπει να είσαι αυτός. Ναι, ναι. Και γενικά, Δημήτρη, τα ναυάγια βόρειο Σαρονικού έχουν πάρα πολύ στριδόνα, ιδίως όλα αυτά που είναι κοντά στην πόλη, έτσι, στα παράλια. Εντάξει, αυτό μιλάει για την ποιότητα, μιλάει για την ποιότητα των νερών του Σαρονικού. Τα περισκόπια στον Πυργίσκο. Το περισκόπιο από τη μεριά της Πρίμνης. Ο Στέλιος κατευθύνεται τώρα προς την Πρίμνη, κολυμπώντας πάνω από την κουβέρτα του υποβρυχίου. Και εδώ είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, το τέλος κατάδυσης που ξεκινάει η ανάδυση. Φαίνεται το ναυάγιο, όπως είπε ο Στάθης πριν, σαν ένα πουρο στο βυθό. Ευχαριστούμε πολύ, Ερίκο, για το βίντεο. Ευχαριστούμε, Ερίκο. Πολύ ωραία πλάνα. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος, σωστά. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει, ναι. Θέλω να πω δύο λόγια πριν καληνυχτήσουμε τον κόσμο. Θέλω να πω το εξής, ότι αυτές οι παρουσιάσεις, Δημητρό, ξεκίνησαν με δεδομένα, ας πούμε, το παρατεταμένο lockdown που ξεκίνησε από τα μέσα Απριλίου, και δεδομένου ότι τα καταρτικά κέντρα γενικότερα θα ανοίγανε πολύ αργότερα. Θέλω λιγάκι από την πλευρά μου και από το όσον αφορά το κομμάτι των παρουσιάσεων, είναι ότι ασχέτως αν ξεκινήσαμε ως έτσι, οι παρουσιάσεις αυτές, όσο το θέλουν και οι φίλοι που μας παρακολουθούν κάθε Σάββατο, μπορούν να συνεχιστούν, γιατί είναι σε μία μέρα και ώρα που εξυπηρετεί, ας το πούμε, τουλάχιστον και εμένα με το καταδυτικό αργότερα. Οπότε μπορούμε να φιλοξενούμε αυτές τις παρουσιάσεις. Παρακαλώ, στείλτε τα σχόλιά σας, αν θα επιθυμούσατε να συνεχίζουμε αυτά τα πράγματα. Στείλτε τα σχόλιά σας για τη δημοσκόπηση που κάναμε αυτή τη βδομάδα. Στην επόμενη βδομάδα θα υπάρχει ένα ναυάγιο στη λίστα άλλο. Θα βάλουμε δύο βέβαια, πάλι. Μαζί παραμένει το Artemis Pita, έτσι, εξαιρετικό ναυάγιο. Οπότε αυτές τις παρουσιάσεις τις κάνουμε κυρίως για εσάς. Οπότε θα χαρούμε. Stop, hold on. Αν με αφήσεις, άμα σε σταθώ να μιλάω για ναυάγια, μπορώ να μιλάω το βράδυ. Το ξέρω. Πες μου. Έτσι. Τίποτα, αυτό ήθελα να πω μόνο. Ότι εντάξει, χαρά και δικιά μας. Ναι, είναι χαρά και δικιά μας που το κάνουμε αυτό, που έχουμε μια πολύ ωραία παρέα κάθε Σάββατο βράδυ εδώ πέρα και λέμε φανταστικά πράγματα, Δημήτρη, είσαι εξαιρετικός. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Το πολύ πλούσιο αρχείο. Οπότε ευχαριστούμε και εσάς όλους που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Στείλτε τα σχόλιά σας. Θεωρώ ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές τις παρουσιάσεις, και γιατί όχι να συνεχιστούν για πολύ μια μερικά Σάββατα τουλάχιστον ακόμη, μέχρι και τον Ιούνιο. Στάθη και Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ. Στάθη, χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Χαρά μου μεγάλη που ήσασταν μαζί μας. Κώστα και εσύ το ίδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε καλά. Τιμή μας. Ευχαριστούμε, παιδιά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε και ελπίζουμε μελλοντικά. Καλή συνέχεια σε όλους. Σας έχουμε. Δημήτρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς όλους που ήσασταν απόψε μαζί μας. Ραντεβού λοιπόν το επόμενο Σάββατο με ένα νέο ναυάγιο και ήδη το Artemis Pita, το οποίο εκκρεμεί από αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά. Γεια σας. Ωραία. Γεια σας, παιδιά. Καλό βράδυ.